Λοιπόν, χαιρετώ. Ε, Καλώ ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Είμαστε στην εβδομάδα 5. και Α πάμε ε, κατευθείαν σε ερωτήσει που, που μου έχετε θέσει σχετικά με το MPS. Πρώτον, στο MPS αυτή τη εβδομάδα, το οποίο το δείχνω και στο SEAR που γίνεται, ζητούσε αν έχετε άρτιο αριθμό μητρώου να υλοποιήσετε μια συγκεκριμένη εξίσωση και αν έχετε περιττό αριθμό μια άλλη εξίσωση. Μάλιστα, για λόγους ελέγχου σας είχαμε ζητήσει τον screenshot να έχει την τιμή 6. Φοιτητέ, λοιπόν που δεν πρόσεξαν την εκφώνηση και έστειλαν screenshot με άλλο νούμερο έχουν πάρει 0 γιατί ήταν ένας αυστηρός περιορισμός. Στη συνέχεια, φοιτητές οι οποίοι έχουν screenshot με χίσον 6 και υπολογίζουν τη σωστή τιμή αλλά, για άλλες, αλλά οι συναρτήσει δεν είναι σωστέ. Δηλαδή, άρα σημαίνει κατά λάθο βγήκε το σωστό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, για τη μίσον 5, τι έπρεπε να έχει, αν το δούμε εδώ πέρα, 5-5-25, μείον 3-5-15, έπρεπε το 10 ή επειδή είναι δύο ψηφία, κάποια σχετική τιμή. Πάντω, δοκιμάσαμε και άλλε τιμέ, να ξέρετε, για τη βαθμολόγηση. Άρα δεν αρκούσε μόνο το screenshot. Από τη μία έχουμε το screenshot για χίσιο 6 στο αποτέλεσμα. Από την άλλη έχουμε την σωστή υλοποίηση της αριθμητικής πράξης. Όπως ζητούσε η εξίσωση. Σε περίπτωση λοιπόν που τα αποτελέσματα ήταν λανθασμένα, τότε εννοείται ότι δεν υλοποιήθηκε αυτή η εξίσωση, αλλά ήταν κάτι τυχαίο το ότι βγήκε για την τιμή στον 6. Γενικότερα, να ξέρετε, ως μηχανική πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με τα διανύσματα ελέγχου, δηλαδή να μην ελέγχετε μόνο ένα νούμερο και αν λειτουργεί ε, το πρόγραμμα ή η συνάρτηση να θεωρείτε ότι είναι ορθό, πρέπει να γίνονται πολλές δοκιμές. Και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι στα email που, που, που μας στέλνετε, για, που ρωτάτε για τη βαθμολογία σας, όλοι ξεκινάνε με το εξή. «Κύριε, τα έχω κάνει όλα σωστά 100% γιατί πήρα 0. Όλοι ρωτάνε αυτό ε, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από όσα, από όσα email έρχονται. Ε, άρα το ότι έχετε πάρει χαμηλότερη βαθμολογία από την αναμενόμενη είναι πολύ λογικό γιατί όλοι μας πολλές φορές υπερεκτιμάμε και, τις, και το έργο που έχουμε κάνει θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο ενώ όμως δεν είναι, έχει αστοχίες όπως σας είπα μια αστοχία είναι ότι οι άλλοι έπρεπε να υλοποιήσουν άρτια συνάρτηση, υπολογίσαν την περιττή μπορεί να την έχουν κάνει σωστή την περιττή συνάρτηση πράγματι να είναι 100% σωστή και η περιττή και το screenshot όμως αν ο αριθμός Μητρώου δεν είναι περιττός, δεν πρέπει να ελοπιθεί αυτή η εξήγηση, δεν πρέπει η άλλη. Αυτό δείχνει προσεξία. Και γι αυτό μηδενίστηκε. Άρα, ναι, μπορεί να είναι σωστή 100%, αλλά για κάποια άλλη εκφώνηση. Όχι για αυτό που πρέπει να κάνει. Ε, γι' αυτό λοιπόν, λαμβάνω email, απαντάμε σε όλα τα email, μέσα σε μια μέρα, το πολύ σε δύο αν λάβω πάρα πάρα πολλά email, αλλά συνήθως ε, σε 24 ώρε, εγώ και οι συνεργάτε μου απαντάμε. Και γι' αυτό να στέλνετε πάντα σε, σε τρία email, στην αρχιτεκτονική δηλαδή στέλνετε σε μένα, δασικενδυμνά, δηλαδή, στο email μου το ξέρετε, και επίση στον κύριο Ζιούζο και στον κύριο Μπαρά. Πάντα να στέλνετε και στους τρει το ερώτημά σα που αφορά τη βαθμολογία. Σχετικά με την επίλυση. Και σε προηγούμενο εργαστηριακό φροντιστήριο είχαμε δείξει την επίλυση. Πώ γίνεται μια εξίσωση παρόμοια είτε με την ε, εξίσωση των άρτιων αριθμών είτε με των περιτών. Και σε αυτό το φροντιστήριο, αύριο Τετάρτη, 7 με 9, που έχουμε το φροντιστήριο, το εργαστηριακό φροντιστήριο, το δύο ώρο εργαστηριακό φροντιστήριο του μαθήματο, που είναι προαιρετικό μεν, αλλά σα ε, προτρέπω να έρθετε να το παρακολουθήσετε, θα δείξουμε την επίλυση αυτού του MPS και για τις δύο περιπτώσεις. Για μια ακόμα φορά λοιπόν, γιατί είδαμε ότι κάποιοι έχουν θέματα το 50% των φοιτητών το κατάφερε, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που δεν τα έχει καταφέρει. Και επειδή το MPS είναι ή το, το έχει σωστό και το παίρνει 100% γιατί είναι απλή άσκηση, άσκηση που έχουμε δείξει στο εργαστήριο ή έχει προβλήματα και δεν το παίρνει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το παρακολουθείτε το εργαστήριακο φροντιστήριο και να θέτετε τα ερωτήματά σα και για τα εργαστήρια. Μπορείτε και με email να ρωτάτε ε, σχετικά με την επίλυση κάποιων ασκήσεων που θα τα συζητήσουμε στο φροντιστήριο. Δηλαδή, κάποιο, αν έχει δει ασκήσει που δυσκολεύεται, μπορεί να τι στείλει πάλι σε εμά του τρει και να πει: Θα παρακαλούσα στο εργαστηριακό φροντιστήριο να δούμε τη λύση αυτών των θεμάτων. Δηλαδή, ε, θα ήθελα να καθοδηγείτε με προτάσεις και θέματα που σας απασχολούν και ερωτήματα σχετικά με τον κώδικα, με email για να σας βοηθήσουμε καλύτερα. Διαφορετικά, ξέρετε ότι στο δύο φροντιστήριο καλύπτουμε κάθε φορά τα, ε, τις δύο εβδομάδες, την τρέχουσα και την επόμενη, και MPS που έρχεται προσεχώς. Ε, Κύριε, εμ, ακούω, ναι. να κάνω μια ερώτηση. Ακούω, Δημήτρη. Αν θυμάμαι καλά, ε, την πρώτη εβδομάδα είχατε πει στους κώδικες, όπως όποιος γράφει πάνω από το 50% του κώδικα θα παίρνει το, το άριστα σωστά. Εκτός Όχι. αν δεν θυμάμαι εγώ καλά. Δεν θυμάσαι εσύ καλά, αλλά άμα το YouTube είναι ε, ε, στη διάθεσή σου να κοιτάξεις και να παρατηρήσεις τις πρώτες διαλέξεις, αν το έχω πει, θα ήθελα Όχι, να μου το πεις. Δεν επισμένει. το αμφισβητώ. Απλά λέω ότι αν, ε, αν θυμάμαι καλά αυτό. λέω. Όχι, δεν είχα πει για 50%. Είναι πολύ χαμηλό το 50% για MPS. Εντάξει, ε, ευχαριστώ. Για... Ωραία. Λοιπόν, το 50% ξέρετε. Τώρα θυμάμαι, είχα πει ένα 50% για τα MPS. Είχα πει για φοιτητέ μεγαλύτερων ετών, οι οποίοι θα ε, έχουν περάσει το, το εργαστήριο κάποια στιγμή στο παρελθόν, μπορούν να προσέλθουν και να εξεταστούν. Και αν γράψουν πάνω από 50%, τότε θα πάρουν απαλλαγή από το εργαστήριο. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση είχα πει το 50%, όχι για τα MPS. Λοιπόν, αυτό ήταν το MPS τη εβδομάδα. Και ήθελα να, να ξαναπώ. Να πρέπει να μάθετε όσοι δεν ξέρουν τι είναι άρτης περιτος να το γνωρίζουν γιατί θα ξαναγίνει έτσι η εξέταση. Άρα θα πρέπει κάποιο να γνωρίζει αν έχει άρτιο ή περιττό αριθμό, το οποίο δεν χρειάζεται να σας πω πώς να το ξεχωρίζετε. Αυτό το έχουμε μάθει, φαντάζομαι, σε κάποιο, κάποια άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης. Λοιπόν, να ετοιμάζετε πάντως για διαφορετικά θέματα αναλόγως του αριθμού μητρώου σας, όπως και Ενδεχομένω με την πράξη μόντζουλο. Γιατί την επόμενη φορά ενδέχεται να πούμε κάντε τον αριθμό μητρώου σα μόντζουλο 3 και όσοι έχουν αποτέλεσμα 0 επιλέγουν το ένα θέμα, όσοι έχουν αποτέλεσμα 1 το άλλο θέμα και όσοι έχουν αποτέλεσμα 2 το άλλο θέμα. Πρέπει να γνωρίζετε και την πράξη μόντζουλο που και αυτή την έχετε μάθει σε προηγούμενο μάθημα. Πράξη μόντζουλο που είναι το υπόλοιπο, υποθυμίζω, το 100. Λοιπόν, MPS τη εβδομάδα. Ε, ας δούμε λίγο, σχετικά με το E-Class, το προγραμματισμό του εργαστηρίου, να δούμε ότι βαίνει σύμφωνα ακριβώς με το πρόγραμμα, όπως, έχουμε, όπως έχω, σας έχω παρουσιάσει από την πρώτη στιγμή στο μάθημα, και ότι το τηρούμε κατά γράμμα. Λοιπόν, αρχιτεκτονική υπολογιστών. Τα email βρίσκονται στο E-Class. Αν κάποιος ρωτήσει πού είναι τα email, για την αρχιτεκτονική θα στέλνετε email. Αμα αφορά κάτι κάποια επίλυση που θέλετε να δείτε στον κύριο Τσικτσίρη και σε μένα. Αν θέλετε όμως σχετικά με τα MPS στον κύριο Ζιούζο και στον κύριο Μπαρά. Λοιπόν, εργασίες συζητήσεις έγραφα. Πάμε στα έγγραφα λοιπόν στις γενικές Πληροφορίες, για να δούμε το το πρόγραμμα, εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, είμαστε τώρα στην πέμπτη εβδομάδα και στην έκτη εβδομάδα, όπως βλέπετε, υπάρχει εξέταση MPS. Έχουμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα υποχρεωτική εξέταση MPS. Αυτή την εβδομάδα τώρα, την Τετάρτη, δηλαδή δεν έχουμε εξέταση, έχουμε όμως προαιρετική συμμετοχή που θα σας κάνει καλό. Σας βοηθάει το να βλέπετε κάποιο να επιλύει μια άσκηση. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε εξέταση MPS και επιθυμίζω ότι είναι και υποχρεωτική παρουσία στα MPS, όπως αναγράφεται. Και... αναγράφει κάπου για τα MPS φοιτητές που έχουν αποτύχει σε δύο παραπάνω MPS έχουν υποχρεωτική εξέταση κώδικα, μην το ξεχάσετε αυτό. Όταν θα έρθει λοιπόν η εξέταση αυτή, είναι εξέταση κώδικα αυτή είναι εξέταση κώδικα για όλου. Και για του φοιτητέ που έχουν αποτύχει σε δύο MPS και τη 13η εβδομάδα έχουν κώδικα. Οπότε να το γνωρίζετε αυτό. Στη συνέχεια. θα ήθελα να σας δείξω το MPS το είδαμε να σας δείξω μια διαφήμιση γιατί σας έχω πει είναι, σημαντικό να κατανοήσουμε την διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας. Πρέπει να γνωρίζουμε πού ήμασταν, τι εξέλιξη έγιναν, πού βρισκόμαστε και αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το, το μέλλον, πού πηγαίνουν οι υπολογιστές και η τεχνολογία γενικότερα. Έχω μια αγγελία, όπως βλέπετε, μια αγγελία όπου με 4.000 δολάρια εκείνη την εποχή μπορούσε κάποιος να αγοράσει 10 MB δίσκο. Και όπως αναγράφει, ο δίσκος αυτός, τον 10 MB, είναι ο σκληρός δίσκος που κάποιος περιμένει και αναφέρει. Έχει μεγαλύτερη ε, χωρητικότητα, μεγαλύτερη ταχύτητα, περισσότερη αξία, καλύτερη υποστήριξη. Και ούτω κάθε Και έχει, όπως βλέπετε, warranty, δηλαδή εγγύηση για ένα χρόνο. Και ήταν αυτό ο δίσκο. Αυτή η διαφήμιση θα μπορούσε να είναι και σημερινή διαφήμιση ασφαλώ αντί να έχει τα 10 MB, να έχει για παράδειγμα. Τώρα με 4.000 δολάρια δεν θα μπορούσαμε να πούμε και μια τιμή ε, μικρή. Θα πρέπει να ήταν αρκετά τεραμπάιτ. Αλλά εντούτοις ανέκαθεν βλέπουμε ότι οι σκληροί δίσκοι διαφημίζονται έτσι. μεγαλύτερο μεγαλύτερος δίσκος, πιο γρήγορος δίσκος, μεγα, ε, περισσότερη αξιοπιστία. Και απλώς κάθε φορά αλλάζει το ζευγάρι που είναι τιμή και να Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα, τα 3.400 δολάρια εκείνη της εποχής δεν είναι 3.400 δολάρια της μέρης εποχή, με το πληθωρισμό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Εξωφρενικό α, μεγάλο. Και καταλαβαίνετε ότι ε, αυτοί οι δίσκοι ασφαλώς ήταν μόνο για μεγάλες εταιρείες, δεν ήταν για τους απλούς χρήστες. Μια ενδιαφέρουσα διαφήμιση. Έχω μια άλλη φωτογραφία από ένα motherboard. Βλέπετε ότι αυτό το motherboard έχει δύο επεξεργαστές, δηλαδή έχει δύο sockets. Αυτό είναι ένα πρώτο, ένα AMD G34 motherboard. Και κοιτάξτε πόσες μνήμες δέχεται αυτό το motherboard. Και μπορούμε να Ξεχωρίσουμε το ένα κομμάτι, δηλαδή αυτό, αυτό το κομμάτι, αυτή η περιοχή του motherboard με τις μνήμες, αφορά μνήμη που ελέγχεται από τον επεξεργαστή στα αριστερά και αυτό το κομμάτι από τον επεξεργαστή που βρίσκεται στα δεξιά. Βέβαια, είναι ένα server motherboard. Καταλαβαίνετε ότι τόση πολύ μνήμη κυρίω server το χρησιμοποιεί. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι αρκετά περιορισμένες και οι θύρες επέκτασης. Δηλαδή δεν έχει ε, κάποια slots για να βάζουμε extra cards γραφικών και το καθεξής. Είναι ένα κλασικό server motherboard που μας ενδιαφέρει η επεξεργαστική ισχύ και η μνήμη. Ασφαλώς έχει και δίκτυο. Αυτά εδώ, ε, αυτό πρέπει να είναι το δίκτυο και αυτά πρέπει να είναι κάποια οπτική διασύνδεση. Απλώς επειδή δεν μπορούμε να το περιστρέψουμε για να δούμε τι θύρες έχει, έτσι από αφιψηλού μόνο μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει αυτό για οπτικό... Ε, Ποποδέκτη και αυτό για LAN. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα motherboard που ήθελα να το δείτε. Να δείτε πόσο διαφορετικές αρχιτεκτονικές συναντάμε έξω. Βλέπετε έναν άλλον επεξεργαστή όπου γίνεται ε, η, η, ψήξη του μέσω αυτής της βαλμίδας. Είναι ένα πρώτο τάιπ επεξεργαστή, όπου υπάρχουν μικροσκοπικοί σωλήνες διοχέτευσης του υγρού μέσα από τον επεξεργαστή. Δεν ξέρω αν ποτέ λειτουργήσε αυτό το σύστημα. Δηλαδή το νερό ερχόταν από το ένα σωλήνα, διοχετεύονταν μέσα στο, στο τσίπ, στο ολοκληρωμένο κύκλωμα και συνέχεια εξέρχονταν από το άλλο από την άλλη σωλήνα, από την άλλη δίωδο. Ένα ιδιαίτερο σύστημα τέλο πάντων. Απλώ ε, αναγνωρίζουμε ότι η ανάγκη για ψήξη είναι αρκετά σημαντική. Διάφορε λύσει έχουν προταθεί κατά διαστήματα. Μία από αυτέ είναι η εικονιζόμενη. Σχετικά με την ερώτηση που μόλι έλαβα για την υποχρεωτική εξέταση κώδικα, όχι, η εξέταση κώδικα δεν είναι MPS. Έχει και ενδιάμεσα στάδια, αναλόγω στο ποσοστό υλοποίηση. Ε, και ήθελα να σας δείξω και ένα βίντεο από την AMD όπου δείχνει το εργοστάσιο, ότι θα το προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα, πώς κατασκευάζονται αυτά τα wafers. Βλέπουμε ε, clean room, όλοι, όλοι με στολές, μάσκες, Βέβαια, η μάσκα στι μέρε μα είναι κάτι διαδεδομένο, αλλά στα εργοστάσια κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλώματων ανέκαθεν φορούσαν μάσκες. Και δείχνει πώ σχεδιάζεται ένα τσιπάκι με όλε τι γραμμέ. Ξεκινάει από άμμο, όπω σα είπα. Η άμμο αυτή στη συνέχεια γίνεται αυτό το ignot με Με κατάλληλε προσθήκε σε υψηλέ θερμοκρασίε ε, γίνεται α, αυτή εδώ η κλινδρική μορφή, σαν σαλάμι το παρουσιάζουν κάποιοι, αυτή η, η σχεδόν τέλεια κρυσταλλική δομή, όπως βλέπετε, όπου κόβεται σε φέτες, εννοείται ρομποτικά συστήματα παντού, Αυτε, αυτή είναι μια φέτα που πάνω σε αυτήν έχουν σχεδιαστεί τα τσιπάκια με φωτολυθογραφικές... Κύριε, Έχει ε, 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 κολλήσει. Βλέπουμε το εικονίδιο του προγράμματος και όχι το, το βίντεο. Το εικονίδιο του προγράμματος μόνο. Ε, 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 τώρα δεν βλέπετε δηλαδή. Γιατί το έχω πατήσει να κάνω share το... Άρτο... Το βιντεάκι αυτό. Γενικότερα, γενικότερα πάντως τα συστήματα τηλεκπαίδευσης έχουν ένα φόρτο αυτόν τον καιρό, όπως ακούσατε και με το Cisco WebEx που έπεσε σε όλη την Ευρώπη. Γενικότερα τα δίκτυά μας δεν είναι έτοιμα για τόσο μεγάλη χρήση από χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χρήσεις. Λοιπόν... Πάντω είναι με ρομποτικά συστήματα, κατασκευάζονται τσιπάκια, φωτολιθογραφικέ μεθόδου και κόβονται. Και αυτό είναι ένα βίντεο που βρίσκεται και στο YouTube. AMD CPU Manufacturing λέγεται. Μπορείτε να το βρείτε και να δείτε περισσότερε πληροφορίε σε αυτό το βίντεο. Σχετικά με το εργαστήριο αυτής της εβδομάδας, Έχουμε το εξής. Ε... Για να δούμε τι έχει αυτό το εργαστήριο. Θα έχουμε εισαγωγή ενός χαρακτήρα ύστερα από έλεγχο. Πότε χρειάζεται να κάνουμε έλεγχο. Σε περίπτωση που ζητάμε έναν αριθμό, μπορούμε να ελέξουμε ότι αυτό που έδωσε ο χρήστη είναι αριθμό. Και πώς γίνεται αυτό, γίνεται με το να δούμε ο χαρακτήρας που έχει εισάγει αν είναι σε άσκη αναπαράσταση από 30 age ως 39 age. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα if then else αναλόγως. Ας το κάνω λίγο οπτικά για να δείτε το MS Paint. Προσπαθώ να το φέρω το MS Paint παρα... δίπλα, αλλά... Πού είναι το MS Paint, MS Paint, εδώ. Οκ. Okay. Λοιπόν. Ε... Ας σχεδιάσω. Έχουμε τον πίνακα ASCII, που είναι σε μία συνεχόμενη κωδικοποίηση από 0... Ας το σχεδιάσω καλύτερα, με στυλό για να είναι μεγαλύτερο. Από 0 μέχρι 255. Αναφέρομαι στο Extended ASCII, γιατί το κλασικό 7 bit, η αρχική μορφή, είναι μέχρι το 127. Ξέρουμε λοιπόν ότι κάπου εδώ βρίσκονται οι αριθμοί. Πού βρίσκονται οι αριθμοί, οι αριθμοί βρίσκονται εδώ. Στο... Ξεκινάνε από το 30H και έχουμε μέχρι το 39H. Στο 30H είναι το 0 και στο 39H είναι το 9. Θέλουμε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό που έδωσε ο χρήστης είναι κάτι ανάμεσα στο 0, μεγαλύτερο ίσο του 0, του 0 και μικρότερο ίσο του 9. Εννοώ την να αναπαράσταση. Για να το κάνουμε αυτό, θα βάλουμε κάποια if. Μπορούμε να πούμε το εξή. Και ας πάρω άλλο πινέλο. Να πούμε, σε περίπτωση που είναι από 0 και μικρότερο, να το, να το διαγράψουμε, να μην το δεχτούμε και να πάμε στην αρχή. Δηλαδή αυτό θα γράφαμε σε high level γλώσσα. If, έστω αριθμός είναι νη, νη μικρότερο π.χ. από το 0, ε, ας γράψω go to start. Βέβαια, είναι ψευδοκώδικα, δεν είναι η assembly που γνωρίζουμε, α, για να γίνει κατανοητό το γράφω έτσι. Άρα, α, αν ο χρήστη δώσει κάτι μικρότερο, να πάει στο start. Για παράδειγμα, τι μικρότερο μπορεί να δώσει, μπορεί να δώσει το δολάριο. Το δολάριο είναι 24H. Αν δώσω το δολάριο, δεν το δεχόμαστε. Οκ. Okay. Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε από αυτό το κομμάτι και πέρα να το διαγράψουμε. Δηλαδή, να πούμε αν ο αριθμός νη που έχει δώσει είναι μεγαλύτερο από το 9 σε μονά εισαγωγικά, υπενθυμίζω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε την στην assembly, είτε σε μονάη εισαγωγικά και τον ASCII χαρακτήρα, είτε κατευθείαν να κάνουμε την αντικατάσταση. Δηλαδή, αντί για 9, θα μπορούσαμε να δώσουμε το 39H. Αν είναι μεγαλύτερο από το 9, go to start. Το start είναι μια ατικέτα που έχουμε βάλει στην αρχή, να πάει στην αρχή. Οπότε, αυτό έχει ως συνέπεια να σιγουρευτούμε ότι αν περάσει αυτό το if και δεν ενεργοποιηθεί, αν περάσει το άλλο if και δεν ενεργοποιηθεί, είμαστε 100% σίγουροι ότι έδωσε κάποιο νούμερο. Και εννοείται βέβαια, επειδή είναι άσκηνα παράσταση, το επόμενο βήμα είναι να πούμε ε, η καθαρή μορφή, δηλαδή να κάνουμε μια αφαίρεση του αριθμού που θα έχει δώσει, έστω, έστω βρίσκεται στον AEL για παράδειγμα, 0,30H, για να έχουμε την καθαρή τιμή, όχι την άσκη τιμή που έχει δώσει. Αυτό λοιπόν το μοτίβο πρέπει να το φωτογραφίσουμε στο μυαλό μας και πάντα να γνωρίζουμε αυτού του Βέβαια, θα μπορούσε να γίνει η σειρά, η σειρά των ελέγχων με άλλο τρόπο. Θα μπορούσε να γίνει ε, πρώτα, αν είναι μεγαλύτερο από 39 και μικρότερο από 30H, θα μπορούσε ίσως να γίνει και με άλλο τρόπο, με το να πείτε, ε, αν είναι μεγαλύτερο από 0, το δεχόμαστε και μετά end και αν είναι μικρότερο από 39, απλώ είναι πολύ πιο δύσκολη μια τέτοια δομή να την γράψουμε σε assembly. Είναι πολύ πιο εύκολο να πούμε ε, αυτή, να εκφράσουμε προγραμματιστικά αυτέ τι δύο if παρά την άλλη if. Γιατί αυτό ε, είναι λίγο πιο σύνθετο. Αλλά όχι ότι δεν γίνεται, γίνεται. Και αν το γράψει κανεί δεν θα το λάβω ε, ότι είναι λάθο. Ασφαλώ θα το δεχτώ. Να ξέρετε ότι στι εξετάσει υπάρχει βέβαια μία λύση που σας έχω δείξει είτε στα βίντεο, είτε στο φροντιστήριο, είτε ε, σε κάποια διάλεξη, αλλά είστε ελεύθεροι να επιλέξετε οποιοδήποτε τρόπο επίλυσης. Σκεφτείτε, αρκεί όμως να μην λειτουργεί μόνο για μία τιμή, όπως το άλλο να είναι για έξι, σκεφτείτε ό,τι θέλετε, αρκεί για τις τιμές εισόδου που θα βάλω να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όπως, όπως πρέπει στην εκφώνηση. Δηλαδή, κάτι που έχουμε τα, εξάγει τα ίδια αποτελέσματα με όποιο τρόπο και να έχει γίνει είναι σωστό. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν με λίγο πιο δύσκολο αυτό το θέμα. Πάμε λίγο να δημιουργήσουμε κάτι άλλο. Έχουμε πάλι τον πίνακα Ασκή. Σε αυτόν τον πίνακα, λοιπόν, μα ζητάει το εξή. Θέλουμε είσοδο ενό δεκαεξαδικού ψηφίου. Δηλαδή, από 0 μέχρι 9 και από α έω ε. Πάμε να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε. Για να το υλοποιήσουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε πάλι την τοποθέτηση των χαρακτήρων στο πίνακα. Και πάλι είναι μια ενιαία γραμμή έστω για λόγους απλότητας πάμε μέχρι το 127. Γιατί τώρα θα βάλουμε και περισσότερες γραμμές. Οπότε θέλαμε λίγο να το αυξήσουμε. Πάμε, να δούμε. Το 0. Πού είναι το 0? Το 0 είναι στη θέση κάπου 30H. Ας το γράψω όμως με το μονό εισαγωγικό για να καταλάβουμε ότι είναι ισοδύναμο με την αριθμητική τιμή. Δηλαδή, αν είναι ο χαρακτήρας σε μονά εισαγωγικά, είναι η ίδια τιμή με το να γράψουμε την αναπαράσταση στο 16 αδικό, για παράδειγμα 30H, στο διαδικό, για παράδειγμα 0011, 0000, 000, αυτό είναι το 30H στο διαδικό, ή κατευθείαν να γράψουμε την αναπαράσταση στο δεκαδικό, το 30H, δηλαδή 3 επί 16, 48. 48 στο δεκαδικό. Όλα αυτά είναι το ίδιο, όπως και να το γράψουμε. Και για να το δείτε οπτικά, γιατί μπορεί κάποιοι να μην μ' άκουσαν, ας το γράψω, είναι το ίδιο είτε γράψουμε 30H, είναι το ίδιο είτε γράψουμε 0011100000 στο διαδικό, είτε ίδιο άμα γράψουμε 48. Ωραία. Εδώ είναι το 0, κάπου αλλού είναι το 9. Εντάξει, μην τα γράψω πάλι τα ίδια, καταλαβαίνετε, 39 κτλ. Ε, κάπου έχουμε το κεφαλαίο, το α. Σε αυτό το σημείο, α το χαρακτήρα. A, B, C, D, D, κάπου εδώ έχουμε το F. Ωραία. Θέλουμε λοιπόν να πάρουμε κάποιον αριθμό που είναι είτε εδώ μέσα είτε σε αυτό το εύρος. Πάμε να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε. Ξεκινάμε. Μπορούμε να πούμε πάλι ότι είναι κάτω από 0, το πετάμε. Άρα να πούμε, για παράδειγμα, if, μικρότερο από το 0, go to start. Θα το γράψω και με σύντμηση, go to start. Ξαναλέω, γράφω ψευδοκώδικα, δεν γράφω assembly. Μην το γράψει κανεί assembly και έχει απορία γιατί δεν παίζει. okay, go to start. Έφυγε αυτό το κομμάτι. Τι άλλο κομμάτι μπορούμε να εύκολα να διαγράψουμε. Πολύ εύκολα μπορούμε να διαγράψουμε και το πάνω από F. Αυτό το κομμάτι εδώ. Άρα εδώ θα πούμε αν ο αριθμός νη εννοείται ε, το είναι ο αντίστοιχο καταχωρητή. Έστω ε, το AL, ε, δεν χρειάζεται να το λέμε. Τώρα είμαστε στην η εβδομάδα. Οπότε είναι ευκολονόητο πώ συνδέεται με την assembly. Μεγαλύτερο από το F. Βάζω μεγαλύτερο, όχι μεγαλύτερο ίσο, γιατί ο χαρακτήρα F είναι χαρακτήρας που δεχόμαστε. Αν είναι αυτό εδώ πέρα, πάλι go to GT, go to start. Ωραία. Έφυγε και αυτό το κομμάτι. Πάμε εδώ πέρα τώρα τι να κάνουμε. Μπορούμε να πούμε το εξή. Και εδώ υπάρχουν πολλοί τρόποι να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά μπορούμε να πούμε το εξή. Αν είναι. Το πρώτο που σκέφτομαι τώρα. Ε, δεν το έχω ε, προετοιμάσει ε, με την έννοια ότι έχω τη λύση. Τώρα, αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τη λύση μπροστά σα. Οπότε το κοιτάμε. Έστω, λέμε από το 9 και κάτω. Άρα, μπορούμε να πούμε. If ο αριθμός είναι μικρότερος ίσως του 9, σε μονά εισαγωγικά, να πάει λίγο παρακάτω, που είναι το end input. Δηλαδή θα έχουμε μια ετικέτα λίγο παρακάτω, end input, που θα μας βγάζει έξω από αυτό το μπλοκ των ελέγχων. Άρα σημαίνει ότι περάσαμε τον έλεγχο, το δεχτήκαμε. Γιατί? Γιατί, αν είναι κάτω από 9, σίγουρα ανήκει σε αυτό εδώ το μπλοκ. Μαζί με το μηδέν, βέβαια, σε αυτό εδώ το μπλοκ, δηλαδή είναι σίγουρα αριθμός. Κότο ναι. Αν είναι μετά το επόμενο if μπορούμε να πούμε να αλλάξω και χρώμα, να βάλω αυτό. Μπορούμε να πούμε αυτό εδώ αν νι μικρότερο ίσο του αλφα. Ο πρώτο που θα μου πει στο chat που θα πάει, θα πάρει 025. Στο chat, ο πρώτο που θα μου πει. Γκότο, τι ετικέτα θα βάλω. Θέλει κάποιο να μιλήσει στο chat. End input λέει, για να δω. Κάποιος άλλος ε, που διαφωνεί. Start. Νίκο λέει start. Δηλαδή εδώ πέρα λέει να βάλουμε start. Ε, μπορεί να το δικαιολογήσει, Νίκο. Αν το δικαιολογήσει, θα το πάρει. Γιατί ε, ήταν ή το start άβαζε ή το end. Αν λοιπόν ε, το δικαιολογήσει, γιατί να είναι start και να μην είναι end input, με μια γραμμή, αν μπορεί να γράψεις γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Πολύ σωστά. Άρα, σημειώνω. Νίκο. Το σημειώσω εδώ ε, και θα το περάσω στο βαθμολόγιο μου. Νίκος. Έχεις λάβει συν 0,25 γιατί απάντησες πολύ σωστά ότι το διάστημα από 9 μέχρι α δεν μας ενδιαφέρει. Άρα πάει go to start. Πάμε ξανά στην αρχή να ξαναζητήσουμε input λοιπόν γιατί πράγματι δεν μας ενδιαφέρει. Είναι άχρηστο. Και τι έχει μείνει. Έχει μείνει το διάστημα από α ως f που δεν χρειάζεται καν if. Δηλαδή αυτό ό,τι έχει μείνει εδώ πέρα ε, σίγουρα θα είναι α ως εφ, Το δεχόμαστε. Αφού πέρασε τόσους ελέγχους. Δηλαδή κοιτάξτε πέρασε τον πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Τέσσερις ελέγχους πέρασε. Αυτό εδώ έχει μείνει και άρα το δεχόμαστε. Αυτό, λοιπόν είναι μια άλλη ε, έτσι, Υλοποίηση, έχουμε λοιπόν και δεκαεξαδικά και δεκαδικά και βλέπετε πώς μπορούμε και κόβουμε το διάστημα, σιγά σιγά αφαιρούμε τα κομμάτια που δεν μας ενδιαφέρουν προκειμένου να καταλήξουμε να έχουμε αυτό που θέλουμε. Και το επόμενο βήμα είναι να εκτυπώσουμε το χαρακτήρα. Δηλαδή συνήθω υπάρχει ένα μπλοκ κώδικα που είναι είσοδος input χωρίς display, no display, δηλαδή δεν εμφανίζουμε αυτό που εισάγει ο χρήστη. Δηλαδή, αν πατήσει για παράδειγμα δολάριο, δεν το εμφανίζουμε. Απλώ ξαναεμφανίζει το μήνυμα παρακαλώ εισάγεται χαρακτήρα. Βάζω δολάριο, παρακαλώ εισάγεται νούμερο, ίσω ή δεκαεξαδικό. Προτροπή ξανά και ξανά και ξανά. Και μετά, μόλι περάσει τους ελέγχου, δηλαδή όλα αυτά τα... τα, if, βρίσκονται εδώ μέσα. Ε. Μόλις περάσει αυτούς τους ελέγχους, βρίσκεται εδώ. Θοδωρή, λες με δύο if μπορεί να γίνει. Θέλεις να δοκιμάσεις και άμα το κάνουμε με επιτυχία με δύο if να πάρεις 0.25. Άμα θέλεις γράψε τα δύο if που πιστεύεις ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό που υλοποιείται σε assembly, ε? Όχι ένα if ε, σύνθετο που να έχει εδώ μέσα if νι μικρότερο και να γράψεις και και νι μεγαλύτερο και 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 τα if στην assembly είναι αρκετά απλά. Δεν έχουν τη μορφή CC, αλλά αν το κάνεις με δύο if, Θοδωρή, και λειτουργεί, θα σου πω αν λειτουργεί βέβαια, θα πάρεις 025. Άρα μπορώ να σας ακούσω. Εν τω μεταξύ, εγώ να γράψω εδώ ότι input no display, μετά έχουμε το display, και μετά εμφανίζουμε δηλαδή, το χαρακτήρα και κάνουμε τις πράξεις κανονικά. Λοιπόν, ε, λέει λοιπόν ο Νίκος, θα σας ανοίξω ένα καινούριο. Να το αποθηκεύσουμε. Μάλλον α ανοίξω ένα ακόμα MS Paint, να μην το χάσουμε αυτό. Ε, και το φέρνω δίπλα, το MS Paint. Για να δούμε λοιπόν τα δύο if ε, που προτείνει ο Νίκο. Γιατί πρέπει να. Κάνουμε λοιπόν δοκιμές, σας είπα πολύ τροπηλοποίησης υπάρχουν. Ε, Α το δούμε. Λοιπόν, ξαναβάζω. Εδώ είναι το. Οπ, να βάλω λίγο μεγαλύτερο. άγχος. εδώ είναι... Αυτό είναι το 0. Εδώ είναι το 9. Εδώ είναι το α. Και εδώ είναι το f. Λέει λοιπόν ο Νίκο. Ε, ο Θοδωρή, συγγνώμη. Ο Θοδωρή λοιπόν λέει. If νι μικρότερο του α. νι μικρότερο του α. Go to start. Οπ, όλα αυτά τα χάνουμε. Και if μεγαλύτερο του f. Go to start. Άρα, Θοδωρή, κάναμε δύο if, αλλά πάραμε, πήραμε με αυτόν τον τρόπο μόνο τους ε, χαρακτήρες του δεκαεξαδικού συστήματος α ως φ. Μόνο αυτό το κομμάτι πήραμε, που είναι λάθος, γιατί θέλαμε και τα νούμερα. Άρα, Θοδωρή, ε, δεν ξέρω αν σε κάλυψα ότι δεν γίνεται με αυτά τα δύο if που γίνεται, που πρότεινες. Ας ακούσουμε λίγο τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης λέει να βάλουμε ένα νι μικρότερο του α το start. Νη μικρό... Ναι, το είπε και ο Δημήτρης το ίδιο που είπε και ο Θοδωρή. Αλλά αυτό βλέπουμε ότι δεν μα καλύπτει. Δεν ξέρω αν σα έχω καλύψει. Απ, ο μπήκε και τρίτο if. Για να δούμε, γράφει ο Δημήτρη. Ε, πάμε λοιπόν να ανοίξω αυτό, μάλλον να το ξαναδημιουργήσω. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Δημήτρη. Ο Δημήτρη με τρία if προσπαθεί να το υλοποιήσει. Για να δούμε λοιπόν. Σημειώνω 0, 9, αλφα F. Ο Δημήτρης λοιπόν λέει, αν τον είναι μικρότερο του αλφα, ναι, go to start. Όλα αυτά λοιπόν τα χάνουμε. Go to start. Χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Έχουμε χάσει τα νούμερα κατευθείαν. Η σειρά που τα έχει βάλει, λοιπόν, Δημήτρη, μόλι βάλουμε έναν αριθμό από 0 έω 9, επειδή το πρώτο, το πρώτο if που έχεις βάλει είναι ότι είναι μικρότερο από το α πέταξέ το. Ο τρόπος λοιπόν που το έχει θέσει σημαίνει ότι μόλις δώσουμε αριθμό κατευθείαν πάμε στο start. Το χάσαμε. Άρα, Δημήτρη, έχεις ε, λάθος την ε, συνθήκη ή τη σειρά. Πάντως, ο τρόπος που το λες δεν ισχύει. Μετά, ε, βέβαια, εκτός αν εννοείς να έχουμε πρώτα κάποια άλλη συνθήκη, νη μικρότερο του μηδενό. Για να δούμε... Ναι, κύριε, αυτό έβαλα. Έγραψα το πρώτο λάθο και έβαλα τα άλλα δύο μετά. Ωραία, για να το δούμε λοιπόν. Πάμε μαζί. 0,9 α f. Για να δούμε λοιπόν τι δύο συνθήκε. Είπαμε, ο το καταφέρει με δύο συνθήκε, θα του δώσω 0,25. Λοιπόν, λε, ε, πάμε το if νη μικρότερο του μηδενό, ναι, το πετάμε, οκ, okay, το χάσαμε, αυτό, αυτή είναι η πρώτη συνθήκη. Και η δεύτερη, νη μεγαλύτερο του f, ναι, go to start. Οκ, okay. και αυτό είναι η δεύτερη συνθήκη. Οκ, okay. και αν κάποιος ζήσει ένα χαρακτήρα ανάμεσα στο 9 και το α, τι θα γίνει. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι χαρακτήρε. Πάμε να δούμε λίγο... Ε... Για να δούμε λίγο στο Google. Ανάμεσα λοιπόν, θα το ανοίξω, στο 9... Άντε ξεκίνα, ναι, δεν φαίνεται καλά. Να ανοίξω μάλλον εδώ το μεγαλύτερο πίνακα. Για να, να δούμε, κοιτάξτε λίγο τα νούμερα. 30, 31, βλέπετε εδώ πέρα τα νούμερα. Κοιτάξτε λίγο, στο 39 είναι το 9. Αν ο άλλος βάζει άνω κάτω τελεία, σύμφωνα με τον κώδικα που μας έχει δώσει ο Δημήτρης, θα το δεχτούμε. Ή αν βάλει σε Γιατί κοιτάξτε πώς αν, ανάμεσα στο α και στο 9 υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 χαρακτήρε και το παπάκι. Γι' αυτό λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό. Υπάρχει εδώ για παράδειγμα, ο άλλος είναι το ανωκοτελεία. Είναι το semicolon. Αν δώσει αυτού του χαρακτήρε, θα του δεχτεί το πρόγραμμα και ασφαλώ θα τι λειτουργήσει. Γι' αυτό λοιπόν, ούτε η σειρά που είπε ο Δημήτρη είναι έγκυρη. Υπενθυμίζω, αν κάποιο το καταφέρει με δύο if, θα πάρει 0,25 γιατί θα έχει καταφέρει κάτι αδύνατο, θα έλεγα. Λοιπόν, ε, εμείς θέλουμε, υπερθυμίζω, μόνο αυτό 0-9 και μόνο Αλφα α-σ. Δημήτρη, σε κάλυψα ότι είναι αδύνατο με αυτά τα δύο ΙΦ να το ε, υλοποιήσουμε. Γενικά είναι δύσκολο να γίνει, δηλαδή. Όχι, γενικά είναι αδύνατο να γίνει με δύο ΙΦ. Με τρία ΙΦ γίνεται. Και παραπάνω. Αλλά με δύο if δεν μπορεί να γίνει γιατί έχουμε δύο διακριτά μη συνεχόμενα διαστήματα. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, ε, αυτό είναι ε, 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 υλοποίηση, η ενδεδειγμένη υλοποίηση. Ασφαλώ η σειρά των if μπορεί να είναι και διαφορετική, αλλά θέλουμε. Όπω είδατε, για να ανοίξω το δικό μου, πόσα if. 1, 2, 3, 4. Εγώ με 4 if το έχω υλοποιήσει. Ε, σω θα μπορούσαμε και με 3. Απλώ η πρώτη λύση που σκέφτηκα με 4. Και με 4 if και με 3 if είναι έγκυρε υλοποιήσει. Αλλά συνήθω είναι με 4 if. Ε, Νίκο, δίνει μια σύνθετη μορφή if που δεν υποστηρίζεται στην assembly. Δηλαδή, αυτό που λες if ν μεγαλύτερο του 9 και ν μικρότερο του α βασικά δεν είναι ένα if, είναι δύο if. If το cut, δηλαδή αυτό που έχει γράψει που είναι, είναι σαν να λέμε if ν μεγαλύτερο του 9 και μετά αυτό ανοίγει σαν να λέμε άγκιστρο, έχει μέσα if ε, ν μικρότερο του α. Δηλαδή, υλοποιεί δύο if. Δηλαδή, το έχει φτάσει με τρία if. Γιατί είχαμε και ένα προηγουμένο. Άρα, με, με τρία if είναι και γι' αυτό δεν θεωρείται έγκυρο. Οκ. Okay. Καθώς ε, πηγαίνουμε προς το διάλειμμα, να δούμε λίγο το code page. Υπεθυμίζω ότι τα πρώτα 7 bit, ε, τα πρώτα άσκη, τα, ε, τα 7 bit, δηλαδή από 0 μέχρι 127, είναι universal, παντού έχουμε τους ίδιους χαρακτήρες, δηλαδή πάντα το α λατινικό κεφαλαίο βρίσκεται στη θέση, όπως βλέπετε, την 41 στο δεξαδικό, ενώ αυτό που τροποποιείται από κωδικοσελίδα σε κωδικοσελίδα είναι οι χαρακτήρες που βρίσκονται από το 128 μέχρι το 255. Και αυτά είναι τα διάφορα character sets, μπορούμε να πούμε, του extended ASCII. Και φέρουν ονομασίες, όπως βλέπετε εδώ, είναι το 437. Δηλαδή, ενώ θα δείτε μέχρι την τιμή 7 ε που είναι το ε, 107 7F, μάλλον το, μέχρι το 7F, μέχρι την τιμή αυτή που είναι το 127, είναι ίδια. Αυτό το κομμάτι, δηλαδή αυτέ οι γραμμέ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, αυτέ οι, οι 8 γραμμέ είναι ίδιε. Από εδώ και κάτω, από το 80H και παρακάτω, έχουμε διαφορετικά character set αναλόγω στο τι έχουμε δηλώσει. Αν δηλώσουμε ότι είμαστε στο 437, τότε βλέπετε, για παράδειγμα, χαρακτήρες αυτούς εδώ. Κάπου θα δούμε και ελληνικό character set. Κάποιο άλλο το 850 βλέπετε ότι διαφοροποιείται. Λέει, από το 80 και μετά πώς διαφοροποιείται. Άλλους χαρακτήρες. 852. Κυριλικό, 855. Κοιτάξτε άλλους χαρακτήρες. Βλέπετε εδώ, για παράδειγμα, το α5 που είναι κυριλικό γράμμα. Το 866, θα δούμε και τους ελληνικούς χαρακτήρες, μην ε, ε, ανησυχούμε. 874 και να το 737, η ελληνική. Όχι. Oh. Δεν μας τους δείχνει. Gory Details. Γιατί? Υπά... Άντως, υπάρχει το ελληνικό το 737, 775, υπάρχουν διάφορα τέτοια, αλλά το ελληνικό είναι το 737. Για να δούμε, αν πατήσω Details, θα μας το δείξει. Τι υπάρχει έτσι επιλεκτική απόκρυψη πληροφορία και δεν δείχνει. Δεν φαίνεται να μα το δείχνει. Τέλο πάντων, για κάποιο λόγο δεν το δείχνει ο συγγραφέα. Δεν ξέρω γιατί. σω εδώ μπορέσουμε να το δούμε. Α, για να το ανοίξω. Ε, η κωδικοψελίδα είναι το 737. 737, για να ανοίξω το 737. Εφάνει στο φάκελο. Να το ανοίξω με το 7-zip. έχει όλους τους χαρακτήρες, όπως βλέπετε. Και είπαμε από το 80 και μετά έχει τους ελληνικούς. Και κοιτάξτε εδώ πέρα. Το 80 είναι ο ελληνικός κεφαλαίος χαρακτήρας α, β και τα λοιπά. Αν λοιπόν εκτυπώσετε το 80H και έχετε ε, επιλέξει την κωδικοσελίδα 737, θα σας βγάλει το κεφαλαίο α. Και βλέπετε εδώ όλα τα γράμματα. Και μετά έχει και κάποιο box drawing, να, δηλαδή χαρακτήρες ASCII που χρησιμοποιούνται για να σχεδιάσουν ε, bounding boxes. Για παράδειγμα, να σας δείξω... Ε, εγώ τώρα είμαι σε τερματικό, αλλά αυτές οι γραμμές που βλέπετε εδώ όλε είναι με, ASCII χαρακτήρες. χαρακτήρε. Δηλαδή, αυτά όλα είναι ASCII Αυτό είναι ένα άσκη χαρακτήρα. Η παύλα. Αυτό είναι ένα άλλο άσκη. Και Οπότε, αν θέλουμε να σχεδιάσουμε σε μαύρη οθόνη, σε τερματικό όπω θα δούμε στα λειτουργικά συστήματα, όπω επιλέξει από εσά λειτουργικά συστήματα, τέτοια πλαίσια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει του άσχη χαρακτήρε που αναγράφεται εδώ. Box drawings είναι down double. Είναι μια διπλή κάτω γραμμή. Και και έχει όλες αυτές τις γραμμές. Και βλέπετε βέβαια ο τελευταίος, χαρακτή... Α, ο τελευταίος χαρακτήρας, κοιτάξτε λίγο, ο FF, ο 255, αναγράφεται ως non-break space. Αυτό είναι χαρακτήρας που βάζουμε σε ένα κείμενο. Ε, αν δεν θέλουμε να αλλάξει γραμμή, είναι space που δεν επιτρέπει αλλαγή γραμμής. Τέλος πάντων αυτό είναι σε, σε επεξεργαστές κειμένου. Υπάρχει δηλαδή ένα κενό που δεν είναι σαν το κλασικό κενό το space bar, είναι non-breaking space. Αυτό βέβαια είναι πιο προχωρημένο. Αλλά βλέπετε εδώ όλου του χαρακτήρε πώ κωδικοποιούνται. Όλοι οι ελληνικοί χαρακτήρε. Στο 737. Κρίμα που δεν το έχει βάλει και ο άλλο στη σελίδα του. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σα δείξω και κάποια στατιστικά από το κανάλι μου. Γιατί ξέρετε, ανεβάζω όλα αυτά τα βίντεο που καταγράφω τι διαλέξει μου. Και παρατήρησα σήμερα ότι μέσα σε ένα μήνα έχουν γίνει 233. Ωρε παρακολούθηση και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί δείχνει την απήχηση που έχει και όχι μόνο από εσά, αλλά και από φοιτητέ άλλων πανεπιστημίων. Γιατί λαμβάνω και μηνύματα από, από άλλου φοιτητέ που ε, βρίσκουν αρκετά εκπαιδευτικό και χρήσιμο το υλικό που έχω αναρτήσει, γιατί του βοηθάει και στα δικά του μαθήματα που έχουν αρχιτεκτονική υπολογιστών σε άλλο πανεπιστήμιο ή λειτουργικά συστήματα. Και βλέπετε εδώ 3, 7, μέσα σε ένα μήνα 3,7 προβολέ. 233, 233 ώρες και εντάξει, συνδρομητές 377. Και είναι αρκετά ενδιαφέρον και η αρχιτεκτονική υπολογιστών βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, δηλαδή το, τα πρώτα εργαστήρια, άρα να υποθέσω οι περισσότεροι από εσά και μετά λειτουργικά συστήματα. Αυτό πιο πολύ για να, για να δείτε τη σημασία και τη χρησιμότητα του να αναρτάει κάποιο εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο. Και μια που είμαστε σχεδόν στο διάλειμμα, θα ήθελα να σας δείξω και κάτι άλλο, πιο πολύ ενημερωτικό. Έλαβα τις προάλλες ένα phishing email. Πού είναι το phishing email? Εδώ. Λοιπόν, phishing email που μοιάζει να είναι από τα ΕΛΤΑ, αλλά κοιτάξτε πού είναι το... Το χαζό και το ιδιαίτερο αυτό τη υπόθεση. Αναγράφει λοιπόν αυτό, δηλαδή έκαναν τόση δουλειά να το μεταφράσουν στο μήνυμα και δεν ενημερώθηκαν ότι δεν έχουμε δραχμέ. Κοιτάξτε τι λέει. Δεν ήταν δυνατή παράδοση του δέματός σα. Αυτό είναι φύσινγκ, ε? και μόνο που βλέπουμε ότι δραχμέ. Λέει δεν ήταν δυνατή παράδοση του email σα επειδή δεν έχει καταβληθεί διδασμό 2,1 δραχμές. Δηλαδή αυτό ο Σπάμερ τι, έψαξε να δει νόμισμα Ελλάδα και του πέταξε Greek drachma και έβαλε Greek drachma. Ένα Greek drachma. 2,10 δραχμέ. Και βέβαια αναγράφει, λέει, πατήστε την αποστολή του πακέτου σα. Εγώ όλα τα email μου τα βλέπω μέσω τερματικού, όπω βλέπετε. Γι' αυτό δεν έχω πρόβλημα να κολλήσω κάποιον ιό. Ε, άμα δούμε το δεσμό, το κάντε κλικ εδώ, μπορώ να σας δείξω το δεσμό, να πατήσω το V και το Enter για να μου δείξει τους δεσμούς. Ε, ξαναλέω, εγώ βλέπω τα email μου με το πρόγραμμα MAT, που είναι πρόγραμμα κονσόλας. Και κοιτάξτε λοιπόν πού αντιστοιχεί αυτό ο δεσμό. Σε ένα site που δεν χρειάζεται να πάμε, αλλά μοιάζει πολύ με τα έλτα, Και κάποιο θα μπορούσε εκεί να δώσει τα στοιχεία τη πισωτικής κάρτα του PayPal και να του κλέψει ασφαλώ πολλά παραπάνω χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν. Ε, όταν βλέπετε κάποιο email που φαίνεται λίγο παράξενο γιατί χρησιμοποιεί δραχμέ, ασφαλώ μην το πατήσετε. Η αν έχει λίγο παράξενη σύνταξη, α πούμε λέει χαιρετισμοί. Τι χαιρετισμοί, Τι θεοτόπου, τι χαιρετισμοί είναι αυτή. Χαιρετισμοί, η <laughs> εξυπηρέτηση παλιτών σα, Δηλαδή έχει προβλήματα στη σύνταξη. Τέλο πάντων, αυτό πιο πολύ το βρήκα ενδιαφέρον που, που είχα καιρό να δω την ελληνική δραχμή. Και ε, ήταν ένα αποτυχημένο phishing email. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Να επιθυμήσω το Lottery είναι ανοιχτό. Κύριε, να Ό... σα στείλω ένα τελευταίο για αυτό που λέγαμε. Ναι, ε, όσο ψάχνω εγώ το λότερ για να δώσω το πιν, ε, ακούω ό,τι θες να πεις. Θες να στείλεις κάτι, τι εννοείς email ή κάτι άλλο. Ε, όχι, να σας το στείλω τώρα στο chat να το δείτε, αν θα τρέχει. Ναι. Λοιπόν, ε, δεν έχει πιν, είναι ανοιχτή η διάλεξη, βλέπετε, μέχρι τις και τέταρτο. Χωρίς πιν μπορείτε να συνδεθείτε όποιο θέλει. Ναι, έχεις βάλει 4 if. Ε, όπως βλέπω ο Δημήτρη. Ε, τα οποία για να δούμε με το MS Paint. Α, κατά πόσο είναι σωστά. Άρα έχουμε τη γραμμή. και Κόβεις από το 0 και κάτω. Από εδώ είναι το 0 και κάτω. Ωραία, το έκοψε αυτό εδώ πέρα. Ε, για να είναι μεγαλύτερο νι μεγαλύτερο ή νιά, go to part. Τι είναι το part? Ε, μισό λεπτάκι. Νομίζω start ήθελα να γράψω. Εκτός αν το part είναι το... Εκεί που είναι το... Το A. Το part δεν καταλαβαίνω έτσι πώς το έχεις γράψει. Part. Ή, 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 start θα βάζεις ή ήθελα... end input να βάζεις καλύτερα. Το part πιο... Ναι, ναι. End input, λογικά, ήθελα να κάνω. Αν, α, κοίτα, αν είναι μεγαλύτερο από 9, πάει in end input. Δηλαδή, δεχόμαστε τα πάντα εδώ, ok. Τότε είναι λάθο άμα είναι in end input. Δηλαδή, λε, αν είναι μεγαλύτερο από το 9, το δεχόμαστε. Το in end input υποτίθεται το, είναι αυτό που δεχόμαστε τελικά. Go to start. start, start, start. Ωραία, start. Ωραία, για να το πάμε λίγο. Undo, undo. Έχει undo. Έχει undo. Ωραία, λε. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο από το 9, πήγαινε start. Πάλι, το χασε. Γιατί ο άλλο θα γράψει α κεφαλαίο και αμέσω θα πάει στο start. Δηλαδή δεν θα πάει καν στο παρακάτω κώδικα. Δηλαδή με αυτό που έχει γράψει, υλοποιεί μόνο αυτό εδώ το κομμάτι. Από 0 μέχρι 9. Κατάλαβε. Υλοποιεί μόνο αυτό και τα υπόλοιπα τα πετά. Τώρα. Ωραία. Πάμε. Νέο ναι, try για να δούμε. Ε, Λε. Νη μικρότερο 0 go start. ok, ναι νη μεγαλύτερο του 9, εννιά... πάλι το ίδιο λε. Το νη μεγαλύτερο του 9 εδώ πέρα, λε go to start. Άρα αυτό το πετά έξω. Ο άλλο έδωσε α κεφαλαίο για το δεκαεξαδικό και δεν το δεχόμαστε. Είναι άκυρο λοιπόν αυτό. Το κατάλαβε ότι δεν το δεχόμαστε γιατί λε go to start. Αν ο άλλο δώσει λοιπόν εδώ το α κεφαλαίο, έδωσε α κεφαλαίο, πα go to start. Του λε ξανά δώσε input. Δεν το δέχτηκα, δεν είναι έγκυρο. Οκ, okay, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε για ένα διάλειμμα. Είναι και 8 και 15. Επιστρέφουμε για να δούμε τη Λότερη, όπου αυτή τη φορά αποφάσισα η, η, να υπάρχουν ερωτήσεις από τα εργαστήρια. Γιατί καλό είναι να βλέπουμε και τις γνώσεις τα εργαστήρια. Δηλαδή, σε εντολές assembly θα είναι. έχουμε βέβαια το quiz στο τέλος που θα είναι πάνω στη θεωρία, αλλά γιατί όχι να είναι κάτι διαφορετικό το Lottery, να είναι ερωτήσεις πάνω στο εργαστήριο, στο εντολές Assembly. Λοιπόν, επιστρέφουμε και 15. Ε, ερωτήσεις σας, στο chat βέβαια τις στέλνετε και θα τις απαντήσω όταν γυρίσω. Καταγραφή. Λοιπόν, μια ερώτηση που έλαβα. Ε, το τελευταίο if, αν είναι φολευμένο, αν είναι σωστό. Για να δούμε λοιπόν και αυτό που έστειλε ο Δημήτρης. ανοίξω πάλι paint. Έχω πιθανά paint. Λίγο το έχω πουθενά. Πιθένα... Κάπου το paint. Ψάχνω. Ναι. Όχι. Εδώ. Για να δούμε λοιπόν. Πάλι έχουμε μια γραμμή. Ε, αν τον είναι μικρότερο του μηδενό, το πετάμε. Αυτό εδώ πέρα εδώ είναι το μηδέν. Αν τον είναι μεγαλύτερο από το F, το πετάμε. Ναι. Ω τώρα είναι ο τρόπο ακριβώ που είχα και εγώ δείξει. Αν είναι μεγαλύτερο από το 9. Αν είναι μεγαλύτερο από το 9, εδώ είναι το 9. Αν είναι μεγαλύτερο από το 9, ναι. Αν είναι μεγαλύτερο από το 9 και μεγαλύτερο από το α. Άρα τι σημαίνει αυτό, και μεγαλύτερο από το 9 και μεγαλύτερο από το α, άρα τελικά ό,τι, ότι είναι μεγαλύτερο από το α, από εδώ. Εγώ το start. Αν είναι μεγαλύτερο από το α εδώ, και αυτό το πετάμε. Άρα χάσαμε το χαρακτήρα, για παράδειγμα, β στο δεκαεξαδικό. Α, μικρότερο από το α. Πάντω, αυτά που κάνω μπορείτε και εσεί να τα δοκιμάσετε. Αλλά α το κάνουμε και τελευταίο αυτό για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, είπαμε το 0 το κόβουμε. Ε, στη συνέχεια κόβουμε από το, f, από το f. Το κόβουμε. Στη συνέχεια λε μεγαλύτερο από το 9. Εδώ είναι μεγαλύτερο από το 9, από εδώ, και μικρότερο από το α. Ναι, βέβαια, ε, έχω πει ότι δεν μπορούμε στην assembly να έχουμε σύνθετες δομές if. Πρέπει να βάζουμε ετικέτες. Δηλαδή, if ν είναι ne, μεγαλύτερο από το 9, πρέπει να δώσουμε μια ετικέτα κατά πόσο θα πρέπει η ετικέτα αυτή να είναι... Go to start, go to end. Δεν μπορούμε δηλαδή να ελοπίσουμε μία εξίσωση στην assembly εύκολα. If νι μεγαλύτερο κάτι ε, και ανοίγει άλλο, if νι μικρό, ε, μικρότερο από κάτι άλλο. Είναι πολύ δύσκολο. Oh, Συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Ε, δεν έχω κάνει share screen. Κάνω, να το. Πώς και δεν μου το είπατε. Λοιπόν, το έκανα τώρα το share screen. Πολύ ωραία. Ε, Άρα η δομή, η σύνθετη που έχει γράψει η Δημήτρη, έχει ως συνέπεια να... Γίνεται μεν, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, συνήθως βάζουμε if κάτι, go to start, go to end. Θέλουμε απλές δομές if. Στην assembly πρέπει να σκεφτόμαστε όσο πιο απλά γίνεται. Διαφορετικά είναι δύσκολο. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε π.χ. go to τάδε και το τάδε να βγάζει μια δομή length width. Γίνεται, απλώς αυξάνεται πολύ η πολυπλοκότητα. Θέλουμε ε, ως προγραμματιστές να χρησιμοποιούμε την δομή keys. Και για όσοι δεν το ξέρουν είναι αργό αυτό. Τι σημαίνει keys. Keep it simple, stupid. Δηλαδή, κράτησε το απλό. Όσο πιο απλό γίνεται. Γιατί όσο πιο το κάνεις, Τότε σημαίνει ότι έχει περισσότερε πιθανότητε για ασφάλματα. Άρα, Δημήτρη, μπορεί να το κάνει αυτό. Και εγώ είπα ότι οποιοδήποτε τρόπο που στο τέλο έχει το ίδιο αποτέλεσμα θα το θεωρήσει σωστά. Αλλά όσο πιο σύνθετα το κάνουμε, δηλαδή αυτό που είπε, if πήγαινε σε μια, ένα άλλο if και εκεί έλεξε το, αυξάνει την πολυπλοκότητα και ενδέχεται να εισρέψουν λάθη. Είναι η πολυπλοκότητα φωλιά για λάθη. Θέλουμε όσο πιο απλό γίνεται. Όπω είχα παρουσιάσει στην αρχή. Άρα, ναι, θα μπορούσαμε αυτό που λε να το χρησιμοποιήσουμε. Λε αυτό να το πετάξουμε. Άρα, βλέπουμε στο τέλο ότι πραγματικά μένει το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι που θέλουμε. Υλοποιείται λοιπόν με αυτό που είπε. Απλώ έχει αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητα. Οκ, okay. πάμε λότερο. Κλείνουμε τη ζωγραφική. Και. Λέει τι λοιπόν. Δημήτρης, 12.85. Οπ, oh, Δημήτρης είσαι, ε. Ωραία. Ε, πάμε IXAM. Το έχω πουθενά το IXAM για να Δεν το έχω σε αυτό τον υπολογιστή, άρα Ευθύς θα το κατεβάσω. I uh, Windows Client. Πού είναι. Εφάνισε το φάκελο. Ναι. Ε, και το κάνω unzip. Εν τω μεταξύ, Δημήτρη, ετοιμάσου, γιατί θα... Ε, έχουμε εξέταση πάνω σε assembly. Ας το βάλω αυτό έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ah, exams. Να το, το εκτελούμε. Κύριε, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Ναι, Γιώργο. Ε, ο, τον Άρη πώς τον βλέπετε φέτος, θα πάρει πρωτάθλημα. Τι άσχετη ερώτηση είναι αυτή. Ε, τι άσχετη, μόνο ο Άρης μας νοιάζει, κύριε. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να απαντήσω περί αθλητικών, δεν θα ήθελα να ξεφύγει η συζήτηση. Άμα θες κάποια φορά, το Α, λοιπόν... Πάω και είστε, κατάλαβα. Καταρχήν, το επίθετό μου είναι δασηγέννη, αν σου λέει κάτι. Δεκαετία του 80. Δε ποιο ήταν πρόεδρο του Άρη. Ωραία, πάμε λοιπόν. Άι, ε, I -exams, βάζω το online timer. Υπάρχει και δασηγένιο αθλητικό κέντρο, αν δεν το ξέρει. Α, δεν το ήξερα, κύριε. Θα το ψάξω. Λοιπόν, του Άρη πάντως είναι το δασυγένειο. Λοιπόν, reset. Ε, edit, 30 δευτερόλεπτα. Και... Done. Ωραία. Δημήτρη, ξέρεις τη διαδικασία. 30 δευτερόλεπτα, 0,25 κάθε σωστή απάντηση. Pass και public δυνατότητες φορτώνεται ερωτήσει. Ε, και η πρώτη ερώτηση λοιπόν από εργαστήριο. Start τώρα. Τι είναι σημειωμένο με τον κύκλο εδώ κάτω. Τι να είναι αυτό το σλότ άραγε Δημήτρη. 15 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Ωραίο motherboard. Αυτό το, το μπλε χρώμα πολύ μου αρέσει. Τα motherboard. Πας! Ωραία, Δημήτρη. Αυτό εδώ πέρα γι' αυτό είναι σημαντικό να μην έχετε μόνο λάπτοπ και να έχετε έναν υπολογιστή να τον ανοίγετε, κτλ. Εδώ είναι το, το PCI Express, το μεγάλο, το 16. Λοιπόν, παράληψη. Σημειώνω ότι έχεις μία σωστή ερώτηση. Πάμε στην επόμενη. Ε, ο χρήστη προλόγησε, λέει το 5 και θέλουμε να δούμε τι θα τοποθετηθεί. Α. Για να δούμε. Μπήκε το 35H στον καταχωρητή AL. Σωστή απάντηση. Ένα συν ακόμα 0,25. Είσαι στο 0,50, Δημήτρη. Πάμε επόμενη. Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε ένα καθαρό αριθμό δύο ψηφίων του δεκαδικού συστήματος που βρίσκεται στη θέση number db, ποιες εντολές θα χρησιμοποιήσουμε. Πώς γίνεται εκτύπωση λοιπόν ψήφιου αριθμού. 7 δευτερόλεπτα. Public. Λοιπόν, πάμε. Ανοίγει η poll. Σας έχω ανοίξει το poll. Καλείτε το σώμα των φοιτητών να βοηθήσει τον Δημήτρη στην επιλογή. 78 άτομα συμμετέχουν σήμερα στο εργαστήριο. Στο, στο, στο poll. Ως τώρα έχουμε το 10% των ψήφων στα 25 δευτερόλεπτα. Έχουμε το 25%. Βλέπω συνεχώς οι απαντήσεις ε, αλλάζουν πρωτιά. Άλλες φορές πάει κάποια... Κάποια άλλη απάντηση παίρνει περισσότερες ψήφους. Είμαστε στο 37% με 48 δευτερόλεπτα. Είπαμε συνήθως κρατάω ένα λεπτό ή 70%. Οπότε έχουμε άλλα, ε, άλλα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Όσοι, έχουν ψηφίσει, όσοι δεν έχουν ψηφίσει παρακαλούνται να ψηφίσουν, να πούν την άποψή τους. Και Κάπου εδώ σταματάει το polling. Πατάω end polling στα 3, 2, 1. End polling σε results, λοιπόν. Δημήτρη, έχεις την άποψη των φοιτητών, των συμφοιτητών σου, των συναδέλφων σου, όπου βλέπω δεν είναι και πολύ σίγουροι αρκετοί, αλλά εσύ καλείσαι τώρα να επιλέξεις και επιλέγεις το ε. Όλες οι απαντήσεις είναι λάθος. Ε, να σημειώσω για το βίντεο, επειδή δεν καταγράφονται τα poll, εικόνα των Πολ, ή μάλλον θα μπορούσε να καταγραφεί άμα το έκανα print screen, ε, γιατί θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα του Πολ και ο Δημήτρης αποφάσισε το ε, που το ε το έχουν πει οι λιγότεροι το 8%. Οι περισσότεροι είπαν την απάντηση την τρίτη. τρίτη. απάντηση με 35%. Ας δούμε λοιπόν αν ο Δημήτρης επέλεξε σωστά. Ο Δημήτρη, όπως θα λέγανε και στην ταινία του Ιντιαν Τζον, you choose wrongly. Η D είναι. Όπου D το είχαν βρει μόνο 13%. 13%. Λοιπόν, end, stop, share results. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ε, είσαι στο 0,50, Δημήτρη, από ό,τι έχω σημειώσει. Οκ. Okay. Το κλείνουμε. Και μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, σε αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο, είδαμε και θα δείτε πώς γίνεται η εισαγωγή από, ε, ύστερα από έλεγχο. Σας έδειξα τα διάφορα if που θα πρέπει να υλοποιήσετε. Τις ε, εντολές αλλαγής ροής προγράμματος, αυτά τα if then else που σας έδειχνα πριν σε ψευδοκώδικα πώς υλοποιούνται στην assembly, πώς γίνεται εκτύπωση στο δεκαδικό και εκτύπωση το δεκαεξαδικό. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα. Σε MPS σίγουρα θα έχετε εισαγωγή ύστερα από έλεγχο. Μπορεί να σας λέει, για παράδειγμα, όχι από 0 μέχρι 9, μπορεί να σα πει εμ, εισαγωγή από 0 μέχρι 5. Mm. Δημήτρη, ο τρόπο επίλυση πριν δεν ήταν σωστό, Ή, ήταν σωστός, αλλά εγώ είχα πει όποιο το βρει με 2 if. Εσύ το δέσαι με 4 if. Άρα δεν θεωρείται σωστή, δεν θεωρείται τέλο πάντων απάντηση που ε, θα πάρει 0,25, γιατί και εγώ με 4 το είχα δείξει. Αν κάποιο το έδειχνε με δύο if, είχα πει τότε θα έπαιρνε το 0,25. Άρα στην προηγούμενη απάντηση δεν θα πάρεις 0,25. Αν βέβαια κάποια στιγμή το βρει κάποιος με δύο if, ασφαλώς θα του το δώσω. Αν το βρει, που το θεωρώ αδύνατο. Λοιπόν, εργαστηριακή άσκηση. Έχουμε αριθμητική αναπαράσταση και εμφανίζει το αποτέλεσμα στο δεκαδικό και στο δεκαεξαδικό. Ένα tip θα σας δώσω, πρέπει να έχετε δουλέψει αυτές τις ασκήσεις και να έχετε έτοιμα μπλοκ κώδικα, ώστε σε MPS να μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε κώδικα δικό σας βέβαια, όχι κώδικα αντιγραφής που ενδεχομένω το έχουν άλλοι και μετά μπορεί να σημανθεί ότι το έχετε αντιγράψει από ο συνάδελφό σας. Δικό σας κώδικα, μόνοι σας. Δουλέψτε αυτή την άσκηση, βγάλετε κώδικες και να πείτε αν θέλω να τυπώσω το δεκαδικό, πρέπει να βάλω αυτέ τι 10 εντολέ. Άμα θέλω στο 16 αδικό, αυτέ τι 10 εντολέ. Αν θέλω να κάνω έλεγχο, αυτέ τι εντολέ. Οπότε στην εξέταση, επειδή στην εξέταση επιτρέπεται οτιδήποτε είναι στο e-class, οτιδήποτε έχετε εσεί οι ίδιοι δημιουργήσει, όχι έτοιμα μπλοκ κώδικα, ξαναλέω, δικό σα δικό σας κώδικα, δικιά σα αυτό που λέμε πνευματική περιουσία, το intellectual property. Αυτό να το έχετε έτοιμο σε κώδικες, δικό σας όμως ξαναλέω, και μπορείτε στην εξέταση να το χρησιμοποιήσετε και θα γλιτώσετε χρόνο. Εμείς θεωρούμε ότι έχετε δουλέψει αυτά τα εργαστήρια καφυλάδια, ότι έχετε κομμάτια κώδικα για αυτά τα εργαστήρια καφυλάδια, γι' αυτό ε, δεν ξεκινάτε από το μηδέν. Να το έχετε υπόψη αυτό. Ένας καλός προγραμματιστής ξέρετε, δεν ξεκινάει ποτέ από το μηδέν ξεκινάει από, είτε από δικό του ή, κομμάτια κώδικα που έχει, είτε από το ίντερνετ. Εγώ όμως θα ήθελα από δικό σας κομμάτι κώδικα να ξεκινήσετε. Και έχει κάποια ανεκτική υλοποίηση, βρίσκεται και στο YouTube βέβαια. Ε, και απαντήσει σχετικά με τον κώδικα που έχετε γράψει και ούτω καθεξής. Είναι αυτό ένα φυλάδιο που πρέπει να το δείτε. Και ας δούμε για τη θεωρία την έννοια του chipset. Κάποια έννοια που τη συναντάμε αρκετά συχνά σε περιοδικά του χώρου ή στο YouTube. Και το συναντάμε αρκετά συχνά και βλέπουμε σε διάφορα site που αναφέρει ότι αυτό έχει ένα καινούριο chipset, με ένας άλλος επεξεργαστής στα 7 νανόμετρα έχει ένα άλλο chipset, chipset, όλοι λένε επεξεργαστής και chipset. Δεν διαφημίζεται μόνο επεξεργαστής λοιπόν, Διεφημίζεται και, και το chipset. Τι είναι αυτό το chipset που το ακούμε, Το chipset καταρχήν είναι ένα τσιπάκι. Είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Integrated circuit. Σχεδιάζεται από την εταιρεία που έχει σχεδιάσει και τον επεξεργαστή. Είναι, σαν να λέμε, το αδερφάκι του. Κάθε chipset συνεργάζεται με συγκεκριμένου επεξεργαστέ και υποστηρίζει πεπερασμένο αριθμό λειτουργιών. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά οι κατασκευαστέ των motherboards. Αυτοί Επιλέγουν το chipset και από αυτό το chipset αποφασίζουν πόσε λειτουργίε από το chipset θα υλοποιήσουν. Μπορεί ένα chipset, για παράδειγμα, να έχει 20 λειτουργίε. Αν αποφασίσουν, ίσω στο high-end μοντέλο του motherboard, να υποσυρήσουν και τι 20, θα είναι πολύ πιο ακριβό από ότι αν, π.χ., επιλέξουν μόνο τι βασικέ λειτουργίε. Πώ ξεκίνησε όμω η ανάγκη για chipset, Οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστέ, όπω βλέπετε, ένα motherboard, εδώ στην εικόνα είχαν μια κεντρική πλακέτα που είχε πολλά διακριτά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Διακριτά εννοούμε ξεχωριστά. Βλέπετε εδώ ένα ξεχωριστό τσιπάκι, ένα άλλο ξεχωριστό τσιπάκι, διάφορα λοιπόν ξεχωριστά τσιπάκια. Δεν είχαν ένα νέο τσίπσετ. Και για να βελτιωθεί η απόδοση, αποφασίστηκε να γίνει ένα διαχωρισμό. Το είχαμε δει ήδη και στο πρώτο εργαστήριο όπου είχαμε διαχωρισμό των αργών περιφερειακών και των γρήγορων περιφερειακών, των αργών συσκευών και των γρήγορων συσκευών. Και υπήρξε ανάγκη διασύνδεσης αυτών των δύο διαφορετικών συστατικών ενός motherboard ως προς την ταχύτητα και αυτή η γεφύρωση επιτεύχθηκε με τη γέφυρα. Η γέφυρα λοιπόν βρίσκεται ανάμεσα στον επεξεργαστή και τις υπόλοιπες συσκευέ ή τα περιφερειακά. Είναι ένα τσιπάκι, integrated circuit, υλοποιεί λειτουργίες από πολλά διαφορετικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, δηλαδή όλα αυτά τα πολλά και διαφορετικά ολοκληρωμένα κυκλώματα γίνονται ένα τσιπάκι. Τοποθετούνται όλες αυτές οι λειτουργίες σε ένα τσιπάκι. Τα πρώτα δημοφιλή chipset Παρουσιάστηκαν το 1984. IBM PC, AT, Intel, 82, Από τη δεκαετία του 80 εμφανίζονταν όρο: τσίψε τι τσί, παι παιχνιδομηχανέ. Αλλά αυτά ήταν κυρίω τσίπ γραφικών ήχου. Αν κανεί, για παράδειγμα, από είχε η Amiga, Atari, St., κτλ., θα ήξερε ότι εκείνη την εποχή λέγανε Αυτό έχει ένα ωραίο τσίψε σε το τάδε για την Amiga. Είχε πολύ καλό τσίπ τείχου η Amiga. Για να κάνει μουσική σύνθεση. Το Atari πολύ καλό για παιχνίδια. Είχε δυνατό chipset για παιχνίδια, αλλά ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν είναι όπω στι μέρε μα που το chipset έχει την έννοια τη γέφυρα. Το chipset λοιπόν είναι πολύ σημαντικό σε κάθε υπολογιστή. Βρίσκεται παντού καταρχήν. Είτε λάπτοπ, είτε ε, σταθερό υπολογιστή, είτε ακόμα και κινητό τηλέφωνο υπάρχει, υπάρχει έννοια του chipset. Καθορίζει τι συχνότητε λειτουργία των διάβλων, το πλήθο των περιφερειακών, το είδο των περιφερειακών, τι δυνατότητε αναβάθμιση, είναι ο ελεκτή εισόδου-εξόδου του συστήματο και επηρεάζει την απόδοση και την κατανάλωση ενέργεια. Θυμόμαστε στο πρώτο εργαστήριο την κλασική αρχιτεκτονική των πρώτων προσωπικών υπολογιστών που ήταν η βόρεια γέφυρα, η γρήγορη γέφυρα δηλαδή, και η νότια γέφυρα, η αργή γέφυρα, η γέφυρα των αργών περιφερειακών. Υπήρχαν λοιπόν σε κάθε αρχιτεκτονική, για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ Intel Pentium 4, όπου βλέπουμε στην γρήγορη γέφυρα τη, σύνδεση, τη διασύνδεση της μνήμη DDR, του επεξεργαστή και τη κάρτα γραφικών, AGP. Και, και, από την άλλη, έχουμε μια αργή γέφυρα, όπου είχαμε του δίσκους, SATA, LAN, κάρτα δικτύου, USB, ήχο, PCI και το καθεξής, και τον BIOS ακόμα. Επειδή όμως οδεύουμε προς μια εποχή που θέλουμε να ενσωματώσουμε ό, όλο και περισσότερα τσίπ στο ίδιο τσίπ, ιδανικά να έχουμε ένα τσίπ που να έχει τα πάντα, να μην έχουμε ξεχωριστά τσίπ. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε ξεχωριστά τσίπ, γιατί σημαίνει κατανάλωση ενέργειας. Η πρόσβαση στην εξωτερική συσκευή κοστίζει ενεργειακά και ασφαλώς πιάνει και πολύ όγκο. Γι' αυτό λοιπόν έγινε ενσωμάτωση της βόρειας γέφυρας, τον επεξεργαστή, και έμεινε μόνο η νότια γέφυρα, όπου πια η νότια γέφυρα θεωρείται το chipset. Πια βέβαια δεν είναι η αργή γέφυρα, είναι η γέφυρα. Υπάρχει μία γέφυρα που ονομάζεται το chipset. Δεν έχουν λοιπόν νότιες και βόρειες γέφυρες, υπάρχει ο επεξεργαστής και η γέφυρα. Η AMD χρησιμοποιεί το Fusion Controller Hub για γέφυρα η Intel χρησιμοποιεί το PCH, Platform Controller Hub, δηλαδή δεν το λένε πια Bridge, το λένε Hub, όπως καταλάβατε. Η γέφυρα που βρίσκεται εκτός του επεξεργαστή ονομάζεται Chipset και έχει μειωθεί η καθυστέρηση και έχει αυξηθεί η ανταπόκριση. Οι αργέ συσκευέ συνδέονται με τον επεξεργαστή μέσω μια γέφυρα και όχι όπω δύο. Δηλαδή έχει αυξηθεί και βελτιωθεί η ταχύτητα. Η διασύνδεση τη γέφυρα με τον επεξεργαστή γίνεται με κάποια πρωτόκολλα και ειδικού διάβλου. Για παράδειγμα, το DMI συνδέει την τον επεξεργαστή της Intel με το Platform Controller Hub, τη γέφυρα δηλαδή του chipset σε Intel συστήματα. Η AMD έχει το UMI και μοιάζει με το PCI Express, έχει lanes και κάθε lane έχει από 1,2 Gigabit μέχρι 4 Gb ανά second. Και κάθε lane αποτελείται από δύο καλώδια, ένα αποστολή και ένα για λήψη. Είναι συριακό interface. Βέβαια, υπάρχει, δυνατότητα, υπάρχει πρόβλημα μερικέ φορέ με το bottleneck. Αν υπάρχουν, για παράδειγμα, πολλοί δίσκοι συνδεδεμένοι σε RAID, τότε υπάρχει κορεσμός του διάβλου που συνδέει τον επεξεργαστή με τη γέφυρα και γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα. Ε, το SLI δεν λειτουργεί σε πολλαπλέ κάρτε γραφικών που συνδέονται σε PCH. Γενικότερα υπάρχει ένα bottleneck γιατί έχουμε όλο και περισσότερα και πιο γρήγορε συσκευέ και Υπάρχει ένας κορεσμός στον δίευλο που συνδέει τη γέφυρα με τον επεξεργαστή. Βλέπουμε λοιπόν τον έναν επεξεργαστή, εδώ έχω 8ης για παράδειγμα, ε, συνδέεται με PCI Express, βλέπετε εδώ, μία δεκα, 16 ε, γραμμών, 16 καναλιών, 8, ε, για SSD δίσκους, ε, για display support, βλέπετε εδώ. Κατευθείαν στον επεξεργαστή όλα αυτά συνδέονται. Και η μνήμη. Και μέσω του DMI Trader, συνδέεται με τη γέφυρα. Ε, ο επεξεργαστής αυτός χρησιμοποιεί το Intel Z390 chipset, όπου πάνω σε αυτό συνδέονται μέχρι 24 PCI Express, 6 SATA, USB 3, USB 2, κάρτα δικτύου 10-100.000, -100 Smart Sound, ήχο, audio, RAID και πολλές άλλες σκευασίες, και wireless και Bluetooth. Αυτό το Z390 έχει μέσα του ένα μικρό επεξεργαστή, το οποίο ονομάζεται Intel Management Agent. Δηλαδή υπάρχει ένας επεξεργαστής μέσα στη γέφυρα. Και η AMD έχει μια παρόμοια αρχιτεκτονική. Βλέπετε για παράδειγμα Ryzen, Mimi, Express, δίσκους που συνδέονται κατευθείαν σε PCI Express, που συνδέεται αυτό το PCI Express κατευθείαν στον επεξεργαστή. Γιατί υπάρχουν και PCI Express που δεν συνδέονται στον επεξεργαστή άμεσα, αλλά συνδέονται μέσω τη γέφυρα. Οπότε, άμα συνδέσετε, για παράδειγμα, μία κάρτα γραφικών σε PCI Express, που με, είναι και τα δύο 8 lanes, ίσως, αλλά το ένα συνδέεται σε γέφυρα, αυτή η κάρτα γραφικού θα είναι πολύ πιο αργή σε απόδοση, θα έχει χαμηλότερη απόδοση, από ό,τι άμα τη συνδέεται σε PCI Express, που συνδέεται στον επεξεργαστή. Γι' αυτό να ξέρετε ότι όλα τα PCI Express σε έναν υπολογιστή δεν είναι τα ίδια. Κάποια συνδέονται κατευθείαν στον επεξεργαστή, κάποια συνδέονται στη γέφυρα. Η γέφυρα αυτή λοιπόν έχει και USB θύρες και ούτω καθεξής. Εδώ το AMD είναι το H370 το chipset. Υπάρχουν πάρα πολλά chipset ακόμα και για τους ίδιους επεξεργαστές. Μία εταιρεία μπορεί να έχει σχεδιάσει πολλά chipset για τους επεξεργαστές. Για παράδειγμα ένα chipset για απόδοση, ένα άλλο chipset για μέση χρήση, ένα άλλο chipset για χαμηλό κόστος. Συνήθω το πρώτο γράμμα συνδέεται με το είδο του chipset. Για παράδειγμα, το Z είναι τα chipset με καλέ επιδόσει, το Z370. Σα είπα για το ΜΕ, είναι ο επεξεργαστή που βρίσκεται μέσα στην Intel. Είναι αυτόνομο σύστημα, βρίσκεται σε κάθε chipset τη in Intel από το 2008. Εκτελείται αυτό ο επεξεργαστή ακόμα και όταν είναι κλειστό, αλλά όταν παίρνει ρεύμα, δηλαδή λειτουργεί με ρεύμα standby. Εκτελεί ένα software που είναι συσκοτισμένο, δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε ακριβώ τι κάνει αυτό το software. Και η AMD από το 2013 έχει εισάγει ένα παρόμοιο δημοστοιχείο, το AMD Secure Technology. Δηλαδή υπάρχει ένα επεξεργαστή που εκτελεί ένα software που δεν το γνωρίζουμε αυτό το software δεν μπορεί να επενεργοποιηθεί από το χρήστη, μόνο από την Intel. Γι' αυτό να ξέρετε ότι οι ε, υπηρεσίες της Αμερικής που απαιτούν υψηλή ασφάλεια παίρνουν ειδικέ εκδόσεις ε, του chipset που έχουν απενεργοποιημένα αυτά εδώ για να μην μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει και να εισβάλλει σε αυτά τα συστήματα. Δηλαδή, ε, αγοράζουν chipset Συστήματα δηλαδή με chipset που έχουν απενεργοποιημένο το ΜΕ για να μην μπορεί κανεί να κατασκοπεύσει. Γιατί όπω θα δείτε, το ΜΕ μπορεί να κάνει τα πάντα. Έχει πληρή πρόοδο στη μνήμη, στο δίσκο, στο δίκτυο, στα περιφερειακά. Μπορεί να χρησιμοποιεί ακόμα και το δίκτυο ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα, δεν επηρεάζεται από firewall. Έχει δικιά του Mac IP και έχουν εμφανιστεί ευπάθειε που στοχεύουν ειδικά αυτό το ΜΕ. Είναι ένα μικροεπεξεργαστή 32-bit, την Intel Quark 86, πιο, πιο αργό από τον Atom και εκτελεί λειτουργικό σύστημα Minix 3. Δηλαδή, ο υπολογιστή σα που εκτελεί, για παράδειγμα, Windows 10, έχει ένα πολύ μικρό επεξεργαστή μέσα που εκτελεί ένα άλλο λειτουργικό σύστημα που είναι το Minix. Και κατάλληλο software από την Intel. Ε, οι δυνατότητε λοιπόν του ε, είμαι ήταν στο North Bridge, πήγε στο PCH, μπορεί να επικοινωνήσει με τον επεξεργαστή με ειδικό πρωτόκολλο. Μπορεί να το δείτε και στο Linux ω ειδική συσκευή DevMay ξεκινάει την επεξεργασία, δεν μπορεί να επενεργοποιηθεί και ε, υπάρχουν ειδικέ εκδόσεις που πολλούνται στο στρατό και στην κυβέρνηση όπου εκεί είναι επενεργοποιημένα. Άρα εσείς που έχετε υπολογιστεί αγοράσει από το 2013 και μετά να ξέρετε ότι έχει μέσα ένα άλλο λειτουργικό σύστημα που αν θέλει κάποιο που γνωρίζει, κυρίω η Intel, και τα λοιπά, να διαβάσει ό,τι έχετε στο σύστημά σας, μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό πάντα να έχετε ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με τη λογική ότι κάποιο μπορεί να το παρακολουθεί. Βέβαια, δεν λέω ένα οποιοδήποτε hacker. Λέμε επίπεδο NSA και πάνω. Γι' αυτό κάποιοι ψάχνουν και πολύ παλιού υπολογιστέ που δεν έχουν τέτοια πράγματα για να συνδέονται σε άλλα συστήματα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία τώρα. Πόσο μα παρακολουθούν, ξέρετε μας ότι γενικότερα και με την Google και με ό,τι γίνεται στο διαδίκτυο υπάρχει ευρεία παρακολούθηση το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι και κακό. σα-ίσα ε, δημιουργεί ένα καταναλωτικό προφίλ για μα και μα βοηθάει με τι διαφημίσει να μα στέλνει ακριβώ αυτά που ε, θα μα ενδιαφέραν. δεν το γνωρίζουμε για να αγοράζουμε καταναλωτικά προϊόντα. Να υπάρχει κίνηση στην αγορά. Λοιπόν, ωραίο το σχόλιο Δημήτρη. Το chipset είναι μια ομάδα από διαφορετικά chips που έχει υλοποιηθεί στο ίδιο. Ε, Ολοκληρωμένο κύκλωμα και αυτό είναι το system on a chip. Τώρα αναφέρομαι σε κινητά τηλέφωνα, σε Android. System on a chip. Οι σημερινέ ενσωματωμένε αρχιτεκτονικέ eh, SOC, για παράδειγμα, στο κινητό σα τηλέφωνο, έχετε πολλα... στο ίδιο chip. Έχετε κάρτα ήχου, κάρτα που εκτυπώνει στην οθόνη γραφικά, eh, το touch controller, eh, κομμάτι από την επικοινωνία από τα 4G, 5G, eh, USB, OTA, και άλλες λειτουργίες, OTG για παράδειγμα. Όλα αυτά βρίσκονται στο ίδιο chip, στον ίδιο επεξεργασία. Αυτό είναι τόσο μικρά και φορητά τα κινητά τηλέφωνα. Βέβαια, πολύ απλέ αρχιτεκτονικέ, για παράδειγμα, Arduino, έχουν μόνο επεξεργαστή, ούτε καν τσιπ, ούτε τίποτα. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ το, το σύστημα μόνο chip του omap 5430. Είναι σε, σε κάποια κινητά τηλέφωνα, λίγο παλιότερη γενιά βέβαια όπου βλέπουμε ότι το ίδιο τσιπάκι πόσες λειτουργίες έχει. Ελεκτής μνήμης, flash, SD, MMC, SSD, USB, πρωτόκολλα, ε, camera control, I2C, HDMI, keyboard, UART, δηλαδή η σειριακή θύρα, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, GPIO, κ.τ.κ. Όλα αυτά είναι στο ίδιο τσιπ, δηλαδή έχουν μεταφέρει Λειτουργίε που παραδοσιακά εκτελούσαν άλλα τσίπ, άλλα διακριτά τσίπ μέσα στο ίδιο τσίπ. Και έχουμε το ίδιο τσίπ. Έτσι είναι τα σημερινά κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα, ένα τσιπάκι επεξεργαστή που κάνει τα πάντα και βέβαια έχουν και ένα τσιπάκι μνήμη. Εξωτερικό είναι διαφορετικό το τσιπάκι μνήμη. Συνήθω είναι το ορθογόνιο. Σε ένα motherboard, τώρα κάπου έχω κάποια παλιά κινητά, αλλά εντάξει, τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ε, το τετράγωνο συνήθω τσιπάκι είναι ο επεξεργαστή και το παραλληλόγραμμο είναι η μνήμη, να ξέρετε, η μνήμη flash η αποθηκευτική μνήμη. Και υπάρχει και η ναι, υπάρχει και η DDR μνήμη που είναι η RAM. Λοιπόν, υπάρχει μια διαρκή ανάγκη ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών, όλων των ελεκτών και των διαπαθών στο ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα. Μεταφορέ off-chip έχουν αυξημένε ενεργειακέ απαιτήσει και μεγάλη καθυστέρηση, γι' αυτό μεταφέρονται όλο και περισσότερα στο ίδιο chip. σω κάποια στιγμή το μόνο ολοκληρωμένο κύκλωμα θα είναι ο επεξεργαστή Όπω το βλέπουμε στα κινητά τηλέφωνα, ότι υπάρχει διαρκώ και μεγαλύτερη ενσωμάτωση. Κάποια στιγμή θα υπάρχει και η μνήμη flash σε αυτή την ποσότητα που τη θέλουμε, γιατί υπάρχουν επεξεργασίε με μνήμη flash. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε αρκετά μεγαμπάιτ, megabyte, gigabyte, υπάρχει κάποιο πρόβλημα ε, στην ολοκλήρωση. Αλλά εν τούτη, οδεύουμε προ μια εποχή που θα έχουμε τη SPAC που θα έχει όλη τη flash, όλη τη RAM, θα έχει το MAC, δηλαδή την επικοινωνία με το δίκτυο, τα 4G, 5G, 6G και ούτε και ό,τι θέλετε. Όλα θα είναι ένα τσιπάκι. Προ το παρόν, λοιπόν, κάθε φορά που σχεδιάζει νέο επεξεργαστή, συνήθω σχεδιάζεται και νέο chipset. Στου προσωπικού υπολογιστέ είναι κάτι διαφορετικό, επειδή έχουμε την πολυτέλεια του χώρου. Δεν είναι όπω τα κινητά τηλέφωνα που πρέπει να τα τοποθετήσουμε όλα στο ίδιο chipset μαζί με τον επεξεργαστή. Σε λάπτοπ ε, και σταθερού κτλ. servers έχουμε μεγάλα motherboards, οπότε μπορούμε να έχουμε ξεχωριστέ αυτέ τι λειτουργίε. Σχετικά με την τέταρτη διάλεξη θα είχαμε, θα δούμε θέματα με απόδοση και επιτάχυση, ο νόμος του ΑΜΤΑΛ, στοιχεία καταχωρητών, υπερπαθμωτή, επεξεργαστές, VLIW και UTA64. Ε, εντάχει, απλώς, να δούμε για την απόδοση και την επιτάχυση, ότι είναι κάτι διαφορετικό το πω ορίζεται για, για, για κάποιου. Για παράδειγμα ένα Boeing 747 που εκτελεί μια διαδρομή σε 6,5 ώρες με 470 επιβάτες, αν το συγκρίνουμε με τα παλιά τα αεροπλάνα τα Concorde, τα οποία μέσα σε 3 ώρες κάνανε την ε, απόσταση Washington Παρίσι, αλλά κουβαλούσαν μόνο 132 επιβάτες, κάποιος θα έλεγε ότι το Concorde είναι πιο γρήγορο. Και πράγματι, είναι πιο γρήγορο αν δούμε το latency από τη στιγμή που μπαίνει ένα επιβάτης μέχρι τη στιγμή που θα κατέβει ε, πόσο απόσταση είναι. Αλλά αν το συγκρίνουμε ως προς το throughput, δηλαδή τη ρυθμοαπόδοση του συστήματος, θα πούμε ότι είναι το 747, γιατί στη μονάδα του χρόνου μπορεί και εξυπηρετεί περισσότερους επιβάτες. Γι' αυτό και τα Boeing τελικά έχουν επιβιώσει και κανείς πια δεν μπορεί να επιβιβασεί σε ένα Concorde. Έχουν βγει στο περιθώριο της ιστορία τα Concorde. Τελικά, τι σημαίνει ότι το χ είναι πιο γρήγορο από το y. Οι υπολογιστέ μπορούν να συγκριθούν ω προ διάφορα μετρικά. Για παράδειγμα, μείωση του χρόνου απόκριση, response time, ω προ το χρόνο εκτέλεση, execution time και το ρυθμό ολοκλήρωση, throughput. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε τι σημαίνει ότι κάτι είναι πιο γρήγορο από το άλλο. Η πιο δημοφιλή σύγκριση είναι η διεκπαιρεωτική ικανότητα. Δηλαδή, ε, για παράδειγμα, το χρόνο εκτέλεση τη μια αρχιτεκτονική ω προ το χρόνο εκτέλεση τη άλλη αρχιτεκτονική, αντιστρόφω ανάλογο τη απόδοση τη μια αρχιτεκτονική ω προ την άλλη. Βέβαια, λαμβάνουμε και το κόστο υπόψη. Δεν είναι μόνο η απόδοση. Το response execution time είναι ο χρόνο από την αρχή ω την ολοκλήρωση ενό event, ενώ το throughput είναι η συνολική εργασία που γίνεται για το σμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν τα μετροπρογράμματα Υπάρχουν ειδικά προγράμματα που τα εκτελούμε και κάνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό πράξεων. Και αυτά στο τέλο βγάζουν ένα νούμερο, που είναι ο χρόνο. Είναι μια αξίωση ω προ το χρόνο. Άρα, αν πούμε ότι εγώ εκτέλεσα τόσε πράξει και που μου πήρε ένα λεπτό, ενώ ο άλλο υπολογιστή εκτέλεσε τόσε πράξει και του πήρε δύο λεπτά, μπορούμε να πούμε ότι ο, ο πρώτο υπολογιστή είναι δύο φορέ πιο γρήγορο. Και προσωπικά, εγώ όταν θέλω να συγκρίνω δύο επεξεργαστέ, χρησιμοποιώ το, CPU Pass Θέλω Θεωρώ ένα από τα κορυφαία site. Ε, και για παράδειγμα, ας δούμε. Εδώ έχω έναν επεξεργαστή στο γραφείο μου. Για να δούμε τι επεξεργαστή έχω. Ρυθμίσει υπολογιστή, λοιπόν. Να δω το σύστημα. Ε, Πληροφορίε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχω έναν υπολογιστή Core 2 dual ε7600. Οπότε πηγαίνω και γράφω CPU PassMark ε, ε, ε 7600 Και βλέπετε μου βγάζει Intel Core 2 Duo 3 GHz. Και μπορώ να πατήσω και να μου δώσει πληροφορίες, αλλά αυτό που με διαφέρει πάρα πολύ είναι αυτή η ταχύτητα, 1161. Βλέπετε βέβαια και απόδοση αν έχουμε ένα thread, δηλαδή μια διεργασία χωρίς ε, πολλαπλές ρόλες εκτέλεσης ε, ή αν έχουμε ε, πολλαπλές, πολλαπλά threads. Βλέπετε εδώ κάποια θέματα σχετικά με το πότε είχε εμφανιστεί πρώτη φορά, το 2009. Είναι αρκετά Εντάξει, παλιός ο υπολογίστης, αλλά μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Ειδικά για μένα που είμαι cloud worker. Δηλαδή, όπως βλέπετε, εγώ πάντα με report desktop συνδέομαι σε άλλους υπολογιστές, οπότε το χρησιμοποιώ ως τερματικό. Στο desktop λοιπόν. βλέπετε το socket του επεξεργαστή 775 και συνδέεται, βλέπετε εδώ πέρα, μάλλον έχει 3,1 GHz, 2 cores, 2 threads, 65 Watt TDP που είναι η κατανάλωση Thermal Dissipation Power, δηλαδή είναι η κατανάλωση που συνδέεται και με την εξαγωγή της θερμότητας. για να ξέρετε περίπου τι ανεμιστήρε χρειάζεται, τι σύστημα ψήξη. Και η τελευταία τιμή ήταν 119, βλέπετε το ranking 2037, δηλαδή υπάρχει μια σύγκριση και άλλα στοιχεία. Βλέπετε και εδώ το γράφημα, κάποια στιγμή κόστιζε και 200 δολάρια, βλέπετε, 7 Αυγούστου του 2011, 200 δολάρια και σιγά σιγά έπεσαν οι τιμές. Και βέβαια παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση, βλέπετε από το 2015 και μετά, υπάρχει μια αύξηση, βέβαια δεν έχουμε μετά άλλα στοιχεία. Ε, το συγκρίνει και μάλλον άλλου επεξεργαστέ. Για παράδειγμα, η top 10 βλέπετε IMD Razen 9 3900X 32.000. Κοιτάξτε, αυτό το επεξεργαστή που έχω είναι στο 1100. Μπορείτε κι εσεί να δείτε σύγκριση του επεξεργαστέ που έχετε για να καταλάβετε περίπου που βρίσκεται το σύστημά σα. Και αυτό τώρα. Πού Πώ ε, πώς το χρησιμοποιώ. Για παράδειγμα, μου λέει κάποιο, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες επεξεργαστέ έξω. Έρχεται κάποιο και λέει, έχω για παράδειγμα αυτό τον επεξεργαστή. Ε, θα είναι αρκετά αποδοτικό π.χ. στο να κάνω αυτή τη λειτουργία. Εγώ έχοντας γνώση στα συστήματα που προσωπικά έχω χρησιμοποιήσει, τι νούμερα έχει, έχει στο CPU PassMark, δηλαδή αυτό είναι 1061. Αν πει κάποιο, εγώ έχω ένα επεξεργαστή που είναι στα 8.000, θα του πω ασφαλώ ότι έχει τη δυνατότητα να, να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα και θα έχει μια πολύ καλύτερη εμπειρία ίσω σε επεξεργασία βίντεο. Γιατί ξέρω ότι στο σύστημα που είμαι, μια επεξεργασία βίντεο το ζορίζει πολύ. Ενώ αν ήταν μεγαλύτερο το νούμερο, δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα. Ε, και αυτό ο επεξεργαστή είναι 1.161. Κάποιο που είναι, για παράδειγμα, 8.000 σημαίνει για μένα ότι. Σε τυπικό workload θα είναι 8 φορέ πιο γρήγορο. Βέβαια, εννοείται ότι εφόσον έχουμε ίδιο δίσκο για παράδειγμα, SSD, ίδια κάρτα γραφείων κτλ., κοιτάμε μόνο τον επεξεργαστή σε αυτό το σημείο. Είναι CPU, όχι GPU. Δεν, δεν κάνουμε σύγκριση για παιχνίδια. Κάνουμε βασι, ε, βασικέ εργασίε γραφείου. Και αυτό το νούμερο βοηθάει πάρα πολύ στη σύγκριση. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί οι επεξεργαστέ και πολλοί άλλοι που δεν φαίνονται στη λίστα μπορείτε να. Δείτε αν ένα επεξεργαστή θα είναι πιο γρήγορο ή πιο αργό. Και, και για παράδειγμα, αυτό που ε, μπορείτε να δείτε σε e-shops ε, e ε, που πουλάνε μαγαζιά, λάπτοπ κτλ. Υπάρχουν κάποια φθηνά λάπτοπ με 300 ευρώ. Και έχει συγκεκριμένο επεξεργαστή. Αν αυτό το επεξεργαστή το βάζει στο CPU Passmark, θα δείτε ενδεχομένω ότι θα έχει και CPU απόδοση χαμηλότερη και από 1161. Δηλαδή, μπορεί να δείτε λάπτοπ καινούριο που αγοράζεται τώρα το 2020 να έχει CPU Passmark, ας πούμε 900. Αυτό τότε αμέσως καταλαβαίνετε ότι θα είναι λίγο πιο αργό από ένα σύστημα που είναι 1160. Δεν σημαίνει λοιπόν αυτό το νούμερο ότι όποιο έχει 1100 είναι παλιό επεξεργαστή. Αν κάνει τι δουλειέ που αναμένουμε να κάνει και δεν μα προκαλεί πρόβλημα, είναι μια χαρά επιλογή. Γι' αυτό θα κλείσω τη σημερινή διάλεξη λέγοντα ότι στο ερώτημα ποιο είναι ο τέλειο επεξεργαστή, δεν υπάρχει μια απάντηση. Θα πούμε ποιο είναι ο επεξεργαστή που καλύπτει τι ανάγκε σου με όσο το, μέσα στο budget που είσαι διατεθειμένο να πληρώσει. Αυτό πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε. Άρα λοιπόν αυτό ο επεξεργαστή υπερικανοποιεί τι ανάγκε, τι δικέ μου, δεδομένου ότι κυρίω εγώ π.χ. το χρησιμοποιώ ω τερματικό. Και άμα θέλω και κανένα. κάνω ε, Κάμια ταινία, ε, κάνω τίποτα στο YouTube να δω, μπορώ να δω στο YouTube χωρί πασίματα κτλ. Οπότε δεν υπάρχει γενικό πρόβλημα. Ε, αυτό ω μέτρο σύγκριση για να γνωρίζετε τι θεωρούμε έναν τέλειο επεξεργασία που δεν υπάρχει. Πάντα θέλουμε να ξέρουμε για ποιο λόγο, για ποιο σκόπο, ποιε είναι οι προδιαγραφέ που το θέλει κάποιο να χρησιμοποιήσει και τότε θα βρούμε την κατάλληλη επιλογή. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 2:58. Πάμε για ένα quiz. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Ε, Κυρία, για κάποιο λόγο δεν συνδέεται στο R εμένα. Ναι, Λέει... η VPN. Oh, όποιος Όποιο δεν καταφέρει να συνδέεται πρέπει να κάνει VPN γιατί μάλλον έχει γίνει η IP του. Οπότε μέσα, στο... εγώ τώρα προσπαθώ θα το ανοίξω. Έχεις ένα λεπτό μέχρι να ενεργοποιήσω το VPN. Εν τω μεταξύ, να αλλάξω το OTP, να βγάλω το OTP που ήταν για το εργαστήριο στην αρχιτεκτονική και να το συνδέσω στη διάλεξη. Υπενθυμίζω το ARK έχει αυτόματα συστήματα που κάνουν ban net από IP που ενδεχομένω έχουν ανοιχτευτεί ότι κάνουν κάτι που δεν θα έπρεπε να κάνουν. ΑΡΚ διάλεξη 4, λοιπόν. Ε, όχι εδώ, ας μπω. Quiz, πάμε κανονικά στο quiz. Για να το δοκιμάσουμε κατά πόσο θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα το quiz. Quiz, λοιπόν. Κάντε login στο schedule, γιατί θα έχετε 30 δευτερόλεπτα. Έχει καθυστέρηση, μάλλον να δοκιμάσω από άλλο σύστημα, για να δω από εδώ τοπικά. Εκτός αν έχει κάνει μπαν και το δικό μου σύστημα εδώ, ναι. Ας πάω στο quiz. Ωραία, λοιπόν. Περιμένω να πάρω το OK, πήρα το OK. Ενεργοποιείται λοιπόν το quiz. Εν τω μεταξύ θα σταματήσω την καταγραφή αυτή ε, για το βίντεο, για το YouTube. Παραμένω βέβαια δίπλα σας για να ολοκληρωθεί αυτό το quiz. Άρα σταματάω την καταγραφή και συνεχίζουμε μαζί βέβαια στο quiz. Stop recording τώρα.